Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου, ο Άρης Παναγιωτίδης και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε. Ευκαιρία σήμερα που ο Big Johnny, ο Big Bad Johnny είχε ο Γκαμπομ Γκουγκί, Γκαπαγκομ Κυριλιγκαγκά. Βάλουμε εμείς τα καλά. Καταπληκτικό, ναι. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα, το καλημέρα σε όλους. Στη Μαράγδα, στο Γιάννη, εδώ, στο Νάρη, στο Λούπο, στο Μίτσο. Μόλις άκουσα το όνομά του. Μόλις άκουσα το όνομά του, παιδιά. Άρη, τι γίνεται? Καλημέρα, μια χαρά, εσείς πώς είστε? Βαρύ πεπόνι σε κόβω σήμερα. Καλά είμαι, μια χαρά. Ούτε ένα χαμόγελο δεν έσκασε. Τι έπαθες? Καλά είμαι, καλά είμαι. Καλά, είμαι. Καλά είσαι. Έχει σαν... μια. Σαν να πέρασε τρένο είναι από πάνω του. Παιδιά, έχει μια ταλαιπωρία έξω. Νομίζω ότι πολλοί οδηγοί ταλαιπωρία θα βγουν γιατί... εδώ στη γειτονιά μας θα εκνευριστούν. Έκλεισαν πάλι το δρόμο. Ποιο δρόμο? Τη 17 Νοέμβρη. Τώρα. Πού? Έχει 2-3 μέρες πάλι που την έχουν κλείσει. Μια εβδομάδα έχει. Όχι μια εβδομάδα, 10 μέρες περίπου. Εγώ σήμερα να σου πω την αλήθεια το πήρα χαμπάρι, αλλά πες κατάλαβα. Πες μας τα φρέσκα νέα. Και επειδή έχει και λαϊκή κάτω από εκεί που μπορεί ο κόσμος και αναφύζεται, ναι. Γίνεται λες και είναι 7.30 ώρα το πρωί εδώ στη γειτονιά. Απίθανο. Να ξέρετε. Μέσα. Ναι. Και εμείς περάσαμε από εδώ, τίποτα τέτοιο δεν είδαμε, αλλά τέλος πάντων. Ήρθες πιο νωρίς. Είναι σαν αυτόν τον Σαολίν που περπατούσε πάνω στα ξύλα στη θάλασσα. Σαν αυτόν ακριβώς. Τι θέλεις, ρε. Στο φορά, άσε ρε τώρα, με παπατζίδε. Έχει κίνηση τώρα, 6 και 5 έχει κίνηση. Βρήκανε κίνηση στην Τούμπα. Δύο και είσαι ένα. Βρήκανε κίνηση. Εμείς δεν ήρθαμε στην Τούμπα. Εμείς ήρθαμε με αλεξίπτωτο εδώ. Με αλεξίπτωτο. Δεν κουνιέται φίλο. Ούτε γάτα δεν περπατάει. Έχει υγρασία να πάρει έξω αναπνευστήρα, να βγει με αναπνευστήρα 120% υγρασία σήμερα. Φοβερή υγρασία. Λοιπόν, δεν έχει φοβερή υγρασία. Και τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Με το κλείνουν οι ψαράδες εκεί τη στροφή. Εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Κατάλαβε τι γίνεται. Κατάλαβα. Τώρα πει ψαράδες. Τρομερή καζούρα έγινε στη Νυχθιόσκαλα. Δεν μου είπατε τίποτα. Τι, γιατί δεν ξέρω. Θέμα. Εκεί δεν βγάζανε οι άλλοι στη Νυχθιόσκαλα στη Μηχανιώνα όταν κερδίζουν. Ξέρω εγώ, πάω και βγάζουν. Ναι, εγώ. Εντάξει, γίνεται χαμός. Άμα δείτε τι έγινε την προηγούμενη Δευτέρα, παιδιά. Με το 35. Το 35 με τον Άρη, με τον Παοκάρη. Εσύ έλειπε, νομίζω ότι δεν έχασε. Το ξεχάσει, όντως. Το ξέχασε, Μαράγδα, έλειπε χιάδι. Μάλλον κερδίσαμε. Στην κορυφή, σηκώθηκα στην κορυφή, ξέχασε. Τρομερή καζούρα, παιδιά, του μοίρασαν. Τους παοξίδες εκεί στη... και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Καλά, εγώ γιαφτάζω. Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι. Δεν γουστάρουμε εμείς τώρα μαχαίρια και πυρσούς και αυτά. Πυρσίδια. Και τους μοίρασαν τους παοξίδες τους φίλους τους κοτόπουλα, κίτρινα κουκλάκια, λούτρινα. Γλυκούλιδες. Και κίτρινα. Τι ακόμα, ακόμα ένα είχε. Από τρία δώρα τους δώσανε. Κοτούλα έτοιμη. Καναυγό, τι να σε πω. Όχι, όχι, όχι. Κάτι άλλο. Καλό Πάσχα, θα το θυμηθούμε, μωρέ. Να το θυμηθούμε. Πάμε στο φόρι να ξεκινήσει η εκπομπή. Ο Λούπο, παιδιά, δεν θέλει να φύγει. Ο Λούπο, όχι. Ξάπλωσε εδώ μέσα. Έχεις κάνει κοτοπτάκι προς τα εκεί ή απλά. Ναι, τον ξέχασα. Αύριο, Λούπο, αύριο. Λουπάκος. Καλημέρα, φόρι. Καλημέρα, φόρι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Θάλασσα ήταν αυτό. Κάνατε εσείς που πίνετε καφέ, εγώ κάνω που σουρουφάω το πατσά. Κάνει που σουρουφάει. Μάνα, μάνα, μάνα. Το πατσά. Πού είσαι άλλες μέρες που ψάχνουμε να μας κάνεις που σουρουφάς. Καλέ. Συμμαζέψου. Έλα φορή μου. Πάμε. Αλλά καθίσεις αχλέ. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε στον δωρολογιό. Προσκύνηση της αλήθειας του Αποστόλου Πέτρου. Όταν ήταν φυλακισμένος ο Απόστολος Πέτρος. Με αλυσίδες κάτι πήγε ένας άγγελος και τον ελευθέρωσε, κάπου κάτι τέτοιο είναι αυτό. Μάλιστα. Πευσίπου, ελασπίου, μεσίπου
των μαρτύρων, Νεολίνης Μάνης των μαρτύρων, Ιουλιανής μάρτυρος, Δανάκτου του μάρτυρα, του αναγνώστου, Δαμαχτινού και Νικολάου των Αγίων από τη Μυτιλίνη. Μεγάλη χάρη τον. Πολύ ωραία. Μεγάλη χάρη. Πολύ ωραία μεγάλη χάρη τους. Καλούτσικα σήμερα. Είμαστε στα Μουδανιά που έχουμε και 3-4 βαθμούς με τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να έχει 7 τώρα. 6 με 7. Ναι, είναι πιο καλά. Ξέρω, παιδιά. Ναι, Θεσσαλονίκη με 4,5 μπήκαμε στην πόλη. 4,5 με 5. Κάτω από το πάπλωμα είμαι ακόμα. Μην βγαίνεις, κάτσε εκεί. Κάτσε αγόρι μου, γιατί... Δουλεύω. Αγωνίσω, έτσι αγόρι μου. Έτσι κι αλλιώς είμαι μόνος, παιδιά, που ό,τι ώρα και να κοιμηθώ το βράδυ, ό,τι ώρα και να κοιμηθώ, ναι, θα πάει 5-5 και το μάτι γαρίδα. Εκπαιδεύτηκες τώρα, τελείωσες. Τα έχουμε αυτά. Τα έχουμε, τι να κάνουμε. Τα έχουμε αυτά. Γεροντοκαμώματα. Κλείσε ρε που είναι ο Κυρκάδιος ρυθμός ρε. Να διαβάζει και το Κυρκάδιο ρυθμό. Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Να μην τα ρίχνεις τα γεράματα. Ακούς όρι. Έλα. Να βρίσκεις δικαιολογίες. Ίντερνετ έχεις τα Μουδανιά, ίντερνετ. Έφτασε. Όταν εμείς τα Μουδανιά είχαμε ίντερνετ, εσείς τότε είχατε τάμπλετ, τα καρέλια, το παλακίο, τα τσιγάρα και γράφετε τότε εκεί πάνω γράφατε. Κλείσε, γιατί ήθελα να πω διάφορα τέτοια. Ας πούμε με το Χάρη Κλίν, εγώ σκεφτόμουν να σε πω ότι. Ποιος Χάρη Κλίν τώρα. Εμείς μεγαλώσαμε, παιδιά. Εγώ μεγάλωσα με δίσκους, βινίλιο, καραγκιόζι. Προσέξτε λίγο. Η τηλεόραση άνοιγε 6 ώρα το απόγευμα. Βινίλιο καραγκιόζι. Ναι, βινίλιο. Είχαμε βινίλιο καραγκιόζι. Ναι. Επεισόδια. Και δεν το ξεχάσω αυτό το φοβερό επεισόδιο που το ακούγαμε με φίλους μου μετά, μεγάλωσα. Την είχαν κάτι φίλοι και τα βάζαμε. Και λέω πώς γελούσαμε, ρε παιδί μου. Που είχε πάει ο γιατρός. Είχε μπερδέψει, του είχαν πει του κάποιο ασθενή ότι είναι ο καραγκιόζι ο γιατρός. Ναι. Και είχε πάει και τον έψαχνε, παιδί μου. Και θυμάμαι και το επεισόδιο που χτυπούσε την πόρτα δυνατά και φώναζε: Κύριε γιατρέ, ωραία, δεν είμαι γιατρός. Φεύγα, θα σε πετάξω το ποδήλατο. Μπαμ, πετούσε το ποδήλατο. Φεύγα, θα σε πετάξω το πολιτιστήρι. Κύριε γιατρέ. Τι ρομαντικό. Πολιτήρι να φωνάζει: Γκουνιέτη μπαράγκα, μπαμπάκο. Έβαλε το. Και μετά ο Χάρη Κλίν ήρθε στη ζωή μας λίγο νεοτερίστικο ήταν. Νεοτερισμός, ας πούμε. Πρέπει να ήταν πολύ σοκ. Βέβαια, κασέτες. Τώρα ξέρετε τι γινόταν το 79. Εμείς μεγαλώσαμε Χάρη Κλίν. Με τις πρώτες κασέτες του Χάρη Κλίν. Πανικός γινόταν. Μέσα στα αυτοκίνητα όλοι. Τι έμεινε στα αυτοκίνητα παντού. Δεν τα θυμάμαι πολλά. Εντάξει, τώρα τα έχω ακούσει εδώ και χρόνια. Δεν το ακούω συχνά. Ένας δίσκος ήταν πράσινος, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πράσινος και είχε βγάλει 10 δίσκους. Έχω έτσι σαν θύμισα. Μου έχει μείνει ο Λεωνίδας Κύρκος με την κοιλότητα της νοικοκυράς. Μέσα στο αυτοκίνητο να το ακούω. Ναι. Υπήρχε, και παίρνει την κοιλότητα της νοικοκυράς. Αυτό το έχω. Μου έχει μείνει. Τον αγαπούσε τον Κύρκο πολύ. Ναι. Σαν φυσιογνωμία. Μα είχε και φωνή για. Εύκολη για έναν τέτοιο άνθρωπο. Αρτιέξ πουλάκι μου. Τίποτα, μια χαρά είμαστε. Σίγουρα, φίλε. Βέβαια, είπα σήμερα να είμαι χαλαρό. Αφού με κράζετε χθε. Τι φάγατε, τι κάνατε. Δεν ξέρει, κανένα. Σήμερα είπα να το κάνω. Δεν σε κράζουμε. Ναι, εκπαιδεύτηκα. Τα πρωινά μηνύματα. Μα άξιζε τώρα. Πώ θα γίνει. Καλό ήταν αυτό. Λοιπόν, έχω κανένα 2-3 πρωινές ειδήσεις. Αν θέλετε, πριν πάμε στα άλλα, μωρέ. Πάμε λίγο. Να πάμε. Καταρχάς, θα πάμε λίγο στα δύσκολα, να ξεκινήσουμε τα δύσκολα. Συλληπιτήρια θα πω και στη φαμίλια του Ζακλιβέρη, του Γιώργου, στην Παλαιοκόμη. Ναι, ναι, ρε, εσύ. Είναι πολύ δυνατό. Δηλαδή... Μαράλα, μαζί τα λέγαμε εσύ, μου μα τα τι μαζί τα λέγαμε, όλοι τα λέγαμε, όλοι τα αισθανόμαστε. Oh, no, το θέμα τι λέμε τώρα. Είναι πάρα πολύ δυνατό το πλήγμα αυτό. Δεν ξέρω αν το ξεπερνά ποτέ. Ω γονιό, ω φίλο, ω έτσι. Ένα άνθρωπο στα 30, α πούμε, κοτρώνει να είναι μέχρι τότε μπάλε αυτά, τέτοια τον Ατάλο και ξαφνικά να λιώνει, α πούμε, από μια κολοαρρώστια η οποία. Κάποια μέρα τα πούμε και αυτά, γιατί κάτι νέα υπάρχουν. Κάτι κινείται. Κάτι κινείται και θα είναι καλό να τα λέμε όταν υπάρχει εμπειρία, βέβαια, και από επιστήμονες και τα λοιπά. Τα πούμε τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, αλλά τα συλληπιτήρια στη φαμίλια και του Ζακλιβίρη του Γιώργου, βεβαίως του Κώστα του Παπαϊωάννου, που ένας Αργιανός αγάπησε την ομάδα του Άρη, όπως και εμείς την αγαπάμε, όπως αισθανόμαστε ήδη ένα-ένα με αυτούς τους ανθρώπους. Είτε αγάπησαν τον Άρη, άλλοι τον ΠΑΟΚ, άλλοι τον Ηρακλή κτλ. Ο οποίος έφυγε χθες στα 79, ήταν στην 11η του τελευταίου τίτλου του Άρη. Δυστυχώς δεν θα είναι φέτος, γιατί εγώ έχω πολλές ελπίδες. Είμαι να πάω να παίξω στο Κατουστάρικο που έλεγε ο Κουλιανός. Είστε που Κουλιανός. Πονηρός, Άρη. Δεν ακούσα. Λέει ο Κουλιανός θες. Άμα βάλεις τώρα λέει 100 ευρώ, ας πούμε, λέμε, τάχη, σου περισσεύουν, ρε παιδί. Ναι. Στον Άρη, ότι θα πάρει το κύπελο, τον Άρη τον δίνει 12. Ναι. Έτσι. 1200. Αν όμως ο Άρης περάσει από την ΑΕΚ αύριο. Πέφτει στο. Δεν πέφτει. Άσου που πέφτει. Ο Μπουκ όμως σου δίνει εσένα ήδη 3-4 εκατοστάρικα. Μπορείς να κάνεις κασάου. Αυτά δηλαδή. Τα λέγανε να ρίξετε. Ναι, άμα θέλετε πάλι. Ναι, κασάου. Δεν νιώθω γι' αυτό. Εννοείται, αφού ο Άρης μετά έχει να πάει σε ένα τελικό. Σου 50-50. Εμένα ρε παιδιά που τόσα χρόνια είμαι μέσα στη χηματζίδη και ο Κώστας εδώ μπορεί να μου πει πράγματα. Άσχετο και με εκπαιδεύει ο Καζαπά. Και εγώ είμαι άσχετος.
Και σε άσχετο είσαι. Εγώ λειτουργώ με το συνέστημα. Δεν νιώθω καθόλου τίποτα. Εγώ παίζω στοίχημα να καταλάβετε για να κερδίσω 300.000 ευρώ, 400. Α, σαν ένα λότο, α πούμε, ένα πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Παίζω με 10 παιχνίδια. Αυτό. Και άμα βγουν. Και παίζω μισό ευρώ. Κατάλαβα, δεν κάθεσαι να ασχοληθεί δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Βάζουμε το γάλλο συντελεστέ ο Κώστας. Ναι, βάζω 3 επί 3. 10 μάτσε επί 3. Να, βγήκανε. Λοιπόν, αυτά που λέτε, να ξεκινήσουμε με τα συμπληκτήρια στι δύο φαμίλειε και στου Ζαγκλιβέρη. Και στον Παπαϊωάννου. Και στην οικογένεια του Ολυμπιακού, γιατί έφυγε ο Δαρύβας. Έφυγε και ο Δαρύβας, μπράβο, καλά μου το θύμισες. Μπράβο, φίλε. Και στην οικογένεια του Ολυμπιακού, μεγάλος παίκτης ο Δαρύβας, ιστορία. Μεγάλη φυσιογνωμία. Μεγάλη φυσιογνωμία. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που γυρνάνε τις σκέψεις πολλά χρόνια πίσω. Για εμάς ο Ολυμπιακός ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η ιερωμένη, η ζωή μας όλη, είχε πει κάποτε. Και πάμε στην οικογένεια τη μεγάλη του Βορρά, έτσι. Τη Θεσσαλονίκη, ναι, του Άρη, Κώστας Παπαϊωάννου. Το σας έλεγα πριν. Λοιπόν, οπότε πάμε στα υπόλοιπα. Εμείς θα είμαστε γεροί να τους θυμόμαστε και να τους τιμούμε. Εννοείται. Τι έγινε από χθες, είχαμε τίποτα από χθες. Είχαμε διάφορα. Είχαμε το φροντιστήριο της Νέας Δημοκρατίας στους βουλευτές. Α, έχω ηχητικό από εκεί. Να πούμε βέβαια ότι, όπως είπαμε και στο δελτίο, υπάρχει ένα θεματάκι και στο Πασόκ εκεί. Πασόκ, κάτσε να πάμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία πρώτα. Α, δω, έχω ηχητικό χθες. Θα τρέξουμε έτσι. Ωραία. Ναι, ναι, πάμε λίγο μέσα με το που μπαίνουν οι βουλευτές. Ναι. Ο Πάτης. Τι έγινε. Ωραία, το έχετε στήσει το σκηνικό. Σκάσε ρε! Βουλέ το! Βούλο τρε μαλάκα, θα το βουλώσει, ναι ή όχι! Α, αυτό μου ξεφύγει. Δεν πειράζει. Γιατρόπουλο. Όταν μιλά σε μένα, μ' ακουσέ. Μη σε ξυλώσω. Κάπω έτσι βγήκαν χθε. Πώ του πετσόκοψε έτσι. Κάπω έτσι βγήκαν. Τι έγινε, πέσανε οι αντιδυσίε. Όχι πάρα πολύ. Όχι πολύ. Υπήρξαν πολλοί. Βορύδη δεν πήγε καν. Καλά, Βορύδη, σε παιδιά, είπαμε είναι 6. Από τις αρχές, μην ξαναπάμε τώρα. Δεν μπορούμε να το μάθουμε. Σας είπα, είναι 6. Οι οποίοι δεν θα ψηφίσουν. Ανάμεσά τους ο Βορύδης και ο Πλεύρης. Εγώ νομίζω ναι, ήταν. Ο Καραγκούνης, μου είπατε ότι είναι 65, πούμε, γι' αυτό το λέω. Ο Καραγκούνης. Χθες. Εμείς δεν είπαμε. Είπα ότι θα το καταψηφίσει. Είπαμε ότι είναι καμιά 60. Δεν είπαμε νούμερο. Ωραία. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει καθόλου να σου πω την αλήθεια. Δεν μου αρέσει ούτε η κομματική πειθαρχία. Θα ήθελα να μπει μέσα και να ψηφίσει ελεύθερα το κοινοβούλιο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτά τα διασκεδάζω. Εντάξει, ήταν λίγο αλλιευτικό το έργο χθες. Ψάρεψαν στη Νέα Δημοκρατία πιθανές αντιδράσεις και να δούνε ποιοι προσανατολίζονται να μην ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Κάτι τέτοιο γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ μετά τις περιοδίες των βουλευτών. Να ρωτήσω κάτι, πάμε στην ουσία. Αν δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν βγαίνει δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ας πούμε θα του ψηφίσουν 100 βουλευτές. Ναι. Τι θα γίνει. Δεν πιστεύω να το φέρει. Θα τα αποσύρει. Δεν πιστεύω να το φέρει. Αν είναι τόσο πολύ μεγάλο το. Θα χάσει τη διαδηλωμένη. Δεν μπορεί να μα το αποσύρει. Με αυτό το νομοσχέδιο. Ναι. Όχι. Δεν μπορεί να το διακινδυνεύσει αυτό. Πιστεύω για τη διαδηλωμένη. Γιατί δεν μπορεί να το διακινδυνεύσει αυτό. Ας κάνει μετά πρόταση μορφή όποιο θέλει. Και τι θα γίνει. Λέω. Αυτό εγώ θέλω να πάω στο τέρμα. Επειδή μου την πάω τη σκέψη. Έτσι, θα γίνει πρόταση μορφή. Αντί να ασχοληθούμε με νομοσχέδια και με ησυχία στην κοινωνία, θα έχουμε. Θα πάρει η εμπιστοσύνη, α πούμε, κτλ. Ναι. Οπότε να είχαμε να λέγαμε ρε παιδιά. Παιδιά μα δεν είναι μια. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι μια κατάσταση. Πάμε λίγο παρακαλώ. Πού πιστεύετε ότι είναι εσύ. Να μα βάζει σε τέτοιε περιπέτειε τώρα, ρε Κωστή. Γιατί πώ είναι η κατάσταση. Γιατί ποτέ δεν ξέρει όταν χαθεί μια φορά η αρχή τη δεδηλωμένη. Τι κερκόπορτες ανοίγεις, νομίζω ότι είναι έμπειρος πολιτικός. Δεν την είδατε χθες τη δημοσκόπηση. Εγώ αν ήμουν ο Μητσοτάκης θα προκαλούσα εκλογές με τέτοιες δημοσκοπήσεις. Καλά, ακούστηκε αυτό. Ακούστηκε. Ποιο ακούστηκε αυτό. Εγώ σας το λέω. Δεν ότι είναι εγώ παιχνίδι η χώρα. Ακούστηκε μου, άλλο σου λέω. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι παιχνίδι. Ένα νομοσχέδιο όμως φράκαρε. Να. Χάνουμε τη διαδηλωμένη. Το Σύνταγμά μας τι λέει. Πάμε, κύριε, στην επόμενη διαδικασία. Δεν είναι αυτό είναι νομοσχέδιο τέτοιο που μπορεί να προκαλέσει εκλογική αναμέτρηση. Γιατί δίνει το δικαίωμα. Για πρώτη φορά, εγώ σας το λέω, ξέρεις γιατί. Πρώτη φορά βλέπω την αντιπολίτευση. Ναι. Να τη λες ότι στην περίπτωση που να πάμε σε εκλογές και να μην θέλει. Ποιος να θέλει τώρα με κανείς αυτά τα θέλει εκλογές. Νομίζω ότι όχι θέλει εκλογές τώρα. Αυτό δείχνω. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει εκλογές στο Σάββατο. Ναι, καταρχάς οι εκλογές δεν ξεχνάμε ότι είναι πολύ δάπανες. Πείτε μου λίγο πότε ζήσατε εσείς ξανά άλλη εποχή πολιτική στη χώρα. Άλλο πολιτική, ας πούμε, τέτοια ενότητα να είχαμε. Ναι. Που να μην θέλει η αντιπολίτευση εκλογές. Πείτε μου μία φορά. Έχουν. Ανοιχτή ερώτηση στο ακροατήριο. Μία φορά να μας πείτε, γιατί τα παιδιά δεν βλέπω να απαντάνε. Δεν αφήσει και κανένα να μιλήσει. Όχι, το έχουμε ξαναζήσει. Όταν είναι μεγάλα τα ποσοστά πότε. Που έχουν ερωτηθεί πολιτικοί αρχηγοί. Τώρα το πότε ακριβώς δεν το θυμάμαι. Αλλά να τους ακούω. Να τους ακούω διπλωματικά να απαντάνε. Καλά, εντάξει, είναι. Ότι η χώρα δεν μπορούμε να τη σέρνουμε σε εκλογές. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Είναι μια καινούργια κατάσταση την οποία βιώνουμε. Για το νομοσχέδιο λες. Όχι, να μην θέλει η αντιπολίτευση εκλογές. Υπήρξαν πολλές φορές. Εγώ μεγάλωσα έτσι. Ζητούμε ευθέως εκλογές. Ναι, μπράβο, έτσι μεγαλώσαμε. Και, εσύ, και ξαφνικά η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα λες θα πάμε σε εκλογές και σου λέει όχι. Σηκώθηκε. Η χώρα έχει ανάγκες, ναι, τα νομοσχέδια. Άσε με ρε μάνα. Πολλές φορές από πολιτικούς αρχηγούς. Κουνιαστήκατε για τη χώρα. Πάρα πολλές φορές. Κώστα, η συνέχεια αυτού που έβαλες ήταν ο Καραμαλής, ο οποίος σηκώθηκε και είπε λαγό στη φτέρη κούνα για κακό του κεφαλιού του. Περίμενε. Και από αυτόν έχασε 11 μονάδες. Εκλογές. Ναι, λαγό στη φτέρη κούνα για κακό του κεφαλιού του.
το απάντησε ο Καραμάλης. Αλήθεια, ναι. Στη Βουλή. Ναι, βεβαίως. Και μετά έχασε 11 μονάδες από αυτόν ο οποίος ήθελε τότε εκλογές. Ναι. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Συμφωνώ μαζί σου. Πρώτο, δεύτερον, εγώ θεωρώ. Συμφωνώ. Θεωρώ. Απόλυτα. Και θα συμφωνήσω με τη Σμαράγδα ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι πιθανό να ανοίξει κερκόπορτα. Και η κερκόπορτα αυτή που θα ανοίξει είναι πιο πιθανό να ανοίξει τη Νέα Δημοκρατία παρά στους άλλους. Μπορεί να ανοίξει και μια άλλη πόρτα τη συνεργασία. Μεταξύ σοβαρών κομμάτων, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, με δυτικό προσανατολισμό, εσείς λέτε ότι μπορεί να ανοίξει και κόρποτα. Ποια είναι εγώ τα βλέπω, αυτά. Εγώ βλέπω και μια άλλη. Ναι, τάση, ποια είναι τα κόμματα αυτά, το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ. Ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η ευρωπαϊκή αριστερά είναι. Γιατί. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ σου λέει όχι η Ευρώπη. Ναι. Φίλε. Για ποιο λέει όχι η Ευρώπη. Καλά, τι άλλαξε ένα ατζέντα. Είπε ο ΣΥΡΙΖΑ όχι Ευρώπη ποτέ. Ευρωπαϊκό αριστερά λέει ότι είμαστε. Ένα σύγχρονο αριστερό κόμμα. Ευρωπαϊκό. Τι λέει, ας μάγες. Εγώ τι λέω. Αυτά λέει το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά γιατί τα λέει. Αυτά δεν τα πιστεύει. Έχει κασελάκι τώρα, περίμενε. Τα πιστεύει, δεν τα πιστεύει. Δεν τα πιστεύει, παιδιά. Εντάξει, πόσοι λένε και δεν πιστεύουν. Ναι, το Πασόκ, επειδή έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Σαμαρά. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δεν πρόκειται να το διακινδυνεύσει. Και τώρα που είμαι Σαμαράς, βέβαια. Ο Σαμαράς δείχνει βασικά στον κύριο Σαμαρά. Είπε ότι δεν αναβαλόμαστε το μάθημα που θέλει να δώσει ο κύριο Μαρινάκη, τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Ήδρωσαν, ξεύδρωσαν. Εγώ λέω ότι αυτό το νομοσχέδιο. Καλά, ο Σαμαράς. Έχει μεγαλύτερα προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία από ό,τι σε άλλα κόμματα. Ο Σαμαράς έχει και ένα χαρακτηριστικό, να ξέρετε. Σας τα λέω αυτά από μέσα τώρα. Ότι ενώ έχει καραμαλικούς, έχει μητσοτακικούς, έχει σαμαρικούς, είναι η μόνη τάση που έχει αντισαμαρικούς. Να ξέρετε, πολλοί δεν χωνέψαμε, πρώτος και καλύτερος, την προδοσία του 93. Αλήθεια λες. Ποτέ. Οπότε ο Σαμαράς καλά θα κάνει να του ξανασκεφτεί ο κ. Μητσοτάκης αν θα τον κατεβάσει στη Νέα Δημοκρατία και δεν καταλαβαίνω ποια είναι και η χρησιμότητα. Καλά, εντάξει. Ποια είναι η χρησιμότητα, γενικώς το λέω, των πρώην πρωθυπουργών στη Βουλή. Κώστα, η Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατία που δεν τον χώνεψε, τον εξέλεξε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει βάση η Νέα Δημοκρατία, ξέρεις, και η βάση έχει άποψη. Δεν κακό να την εκφράζει. Η βάση δεν στάθηκε άσχημα που έριξε την κυβέρνηση. Αυτό πάρα πολύ, αυτό σου εξηγώ. Κατάλαβε και έχει μείνει μια αντισαμαρική τάση. Και καλά θα κάνει να τα ζυγίσει ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει και αντιμητσοτακική τάση. Όμως, ναι, αλλά είναι, ο Μητσοτάκης είναι με 42%, 45% ναι. Προηγείται μα γι' αυτό με τον επόμενο, και αγκαλιαζόταν με τον επόμενο πολιτικό αρχηγό να είναι στο 7. Περιμένω. Εσύ, είσαι πιο μεγάλος από μένα. Αυτά πόσες φορές τα έχεις δει. Μα γι' αυτό βγαίνει και αγκαλιαζόταν προεκλογικά. Ποτέ δεν έχω δει εγώ. Δεν βγήκε ο Σαμαράς προεκλογικά να στηρίζει τον Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη τότε είχαν 40 με 7. Στην 23 πήγε. Ναι, παιδιά, κοιτάξτε σήμερα... λίγο. Να λέμε ρε παιδιά. Κάτι πάθει, ναι, πάθει να λέμε... σήμερα. Μα δεν θέλω να λέμε στον κόσμο τι να είναι. Ακριβώς αυτό. Ωραία, πότε ο Σαμαράς, ο Τσίπρας είχε διαφορά 35 μονάδες με τον επόμενο. Ποιο ήταν ο επόμενο, ο Τσίπρας δεν είχε επόμενο. Όποιο και να είναι ο επόμενος. Με τον παιδί μου δεν είχε επόμενο ο Τσίπρας όταν βγήκε. Δεν ήταν πιτσιρίκος και τον. Δεν τα θυμόμαστε. Βιώνουμε καινούργια πράγματα τώρα. Παιδιά. Δεν βιώνουμε τίποτα καινούριο. Ίσα που μην ανοίξουμε παλιά. Καινούργια βιώνουμε. Γιατί το καραμαλικό με το μητσοτακικό, μην γίνει σαμαρικό μητσοτακικό τώρα. Εγώ σου εξήγησα. Και ο Μητσοτάκης να δει λίγο και τη διαγραφή του κ. Σαμαρά, ο οποίο δεν προσφέρει τίποτα όπω κανένα πρώην πρωθυπουργό. Πρόσεξε, δεν το πάω Σαμαρά. Ναι. Κανένας πρώην πρωθυπουργός δεν θα ήθελε να έχει γραφείο πλέον στη Βουλή. Ωραία, άκου τώρα τι λες. Να έχει στο Μητσοτάκη που το παίζει TikTok και συγχρονώς. Δεν ξέρω κάτι θέλει. Εγώ την άποψή μου δεν με νοιάζει τι λέει κάνει ο Μητσοτάκης. Άκου τι λες τώρα. Ναι. Να διαγράψει ο Μητσοτάκης στον Σαμαρά, να αρχίσουν να βγαίνουν βουλευτές και να λένε τι είναι αυτά, αυτά είναι χουντικά, είναι εκείνο που θέλει. Ότι δεν μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα. Ασγούνε, δεν θα το κάνει ο Μητσοτάκης. Είναι πολύ έμπειρο. Εγώ δεν μπορώ από την άποψή μου. Μπορείς. Τι με νοιάζει με τι κάνει ο Μητσοτάκης. Πλην τη περιπτώσεω που ο κύριο Σαμαρά το τραβήξει, πάει βεντετικά, γιατί μα το χρωστάει δηλαδή. Από τότε με τον Παυλόπουλο. Τι κάνει τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ο Σαμαρά είναι από του Έλληνε. Και νιώσει, θέλω να πω, νιώσει τόσο ισχυρό ο κύριο Σαμαρά που θα πει. Ότι το πάω, ρε παιδί. Η βάση τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Κάνει ένα κόμμα ακόμα, αν αισθάνεται ισχυρό. Όπω κάνει την πολιτική άνοιξη. Η βάση τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι. 4%. Δεν είναι όλοι αυτοί οι νεοευρωπαϊκοί πρώην ποταμίσια κτλ. Έχει και πιο συντηρητικό κόσμο. Και είναι νομοσχέδιο το οποίο δεν το περίμενε κανεί κιόλα. Κάτσε, περίμενε να δούμε. Είναι ακόμη στην αρχή. Για μένα το ερώτημα που έθεσε στην αρχή ήταν το σωστό. Ότι αν δει ότι αυτέ οι φωνές πολλαπλασιαστούν, υπάρχουν και σε άλλα κόμματα και δεν βγαίνουν τα κουκιά, θα το φέρει. Εγώ λέω ότι δεν θα το φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Κακώς. Αν δεν βγουν τα κουκιά. Αν θέλει να το φέρει, αν θέλει να το φέρει και το έχει στην ατζέντα του και το έχει όπως λέει και η κοινωνία στην ατζέντα της, κακώς θα κάνει. Αν δηλιάσει, εμένα θα μου δείξει δείγματα δηλείας και αυτά τα δείγματα δηλείας θα μπορούσα να τα δω και σε άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, στην πολιτική ο χρόνος είναι λίγο περίεργος, βέβαια. Okay. Αν ήταν σίγουρος, καταρχάς να τα πούμε, ρε παιδιά, θα το έχει φέρει ήδη. Δηλαδή τώρα δεν θα κάνουμε αυτό το πράγμα, το έχουμε μετακυλήσει. Για να δούμε τι πιστεύουν, για να τους πείσουμε ότι το νομοσχέδιο.
Το έχουμε μετακυλήσει στην κοινωνία καταρχάς. Βγαίνει ο κάθε ένας και λέει την άποψή του. Ναι, τώρα εντάξει. Πήγαν οι άλλοι στα χωριά τους και τους είπαν ότι αν το ψηφίσετε θα σας πρωτοβουλήσουμε κιόλας. Ναι, ναι. Και πήγαν πίσω και είπαν ότι εμείς αυτό και μετά οι άλλοι και αυτό έχει τίποτα παιδιά, άλλο. Ακριβώς. Στα χωριά αυτά συμβαίνουν. Στα χωριά και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι η κοινωνία δεν είναι καθολικά έτοιμη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι μοιρασμένοι στη μέση. Υπάρχουν και οι πολίτες. Μοιρασμένοι που το δείχνουν, ποια δημοσκόπηση. Να, τώρα τη βλέπω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Στο Sky είναι, δεν μπορώ να δω τον. Κοίτα, είναι άλλο, άλλο γάμος, άλλο η τεκνοθεσία. Άλλο ναι, γάμος, άλλο τεκνοθεσία. Το νομοσχέδιο είναι για το γάμο, να σας θυμίσω για την τεκνοθεσία. Εγώ για το γάμο το λέω. Για το γάμο είναι 60-40. Όχι, δεν είναι 60-40. Είναι πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά τα ποσοστά, Κωστή. Τουλάχιστον στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κάτσα να την ανοίξω τώρα. Προράτα. Τι δεν λες, προράτα. Προράτα είναι στο Sky. Δεν ξέρω, εγώ μία βλέπω χθες. Είχε κι άλλη. Τώρα τη βλέπω, τη λέει, διαφωνείτε και τα λοιπά. Τέλος πάντων, υπάρχει και ένα ποσοστό κόσμο που λέει δεν ξέρω, δεν απαντώ. Καλά, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το ποσοστό. Μας ενδιαφέρει πόσοι λένε ναι, πόσοι λένε όχι. 59 ναι. Είναι πάρα πολύ κοντά τα ποσοστά. Είναι, για μένα είναι μισά-μισά σχεδόν. Κοίτα, οι οποίοι... Α, καλά, και ο Λουτσέσκου το για μένα το έχει κάνει, το έχει απογειώσει. Όταν βλέπεις 60-40. Υπάρχει ένας αρνητισμός. Μπορεί να πεις ότι είναι ένα τσίκ επάνω. Μπορεί είναι αυτοί που δεν θέλουν. Ναι. Κοίτα, όσον αφορά τη στάση ανάλογα με το πρόγραμμα που ψηφίζουν από τους ψηφοφόρους. Η opinion poll το γι' αυτό. Η ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας συμφωνεί το 39,6% και διαφωνεί το 58,4%. Στο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί το 78% και διαφωνεί το 18,6%. Και στο ΠΑΣΟΚ συμφωνεί το 46,9% και διαφωνεί το 51,7%. Είναι... Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εντάξει, οκ. Okay. Άρα γι' αυτό δεν το φέρει. Γι' αυτό θα το φέρει. Και να αλλάξει και άλλο τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις, όταν είσαι καβάλα στο άλογο, πιο εύκολα πέφτεις από ό,τι όταν προσπαθείς να ανέβεις. Ναι, αλλά όταν είσαι καβάλα στο άλογο, αλλάζεις πράγματα. Όταν είσαι από κάτω και περπατάς από πίσω από το άλογο, δεν κάνεις τίποτα. Εμείς θέλουμε αλλαγές στη χώρα. Γι' αυτό μια και κυβέρνηση και... εδώ είναι. Και αυτή να... είναι η αλλαγή η οποία θα κάνει την καθημερινότητα καλύτερη, ας πούμε. Όχι. Δηλαδή, έχουμε τώρα μια εβδομάδα όλη η κοινωνία ασχολείται με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ας πούμε, όλα τα άλλα τα λύσαμε. Εμένα αυτό με ενοχλεί, σαν κοινωνία ναι, γενικότερα. Ναι. Τι αυτά καθέλει η κοινωνία, παιδιά, αυτά συζητάει. Αυτά δεν συζητάει. Βάζουμε εμείς την ατζέντα. Δεν συζητάει την εγκληματικότητα, δεν συζητάει ας πούμε, και την ανήλικη εγκληματικότητα, την οποία εμείς συζητάμε βέβαια. Την ατζέντα εμείς τη βάζουμε, τη βάζουν και οι κυβερνητικές πρακτικές. Ναι. Όλοι μαζί. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται και σε άλλες χώρες που αλλάζουν πράγματα και θεωρούνται πιο προηγμένες, όπως η Γερμανία με τους αγρότες. Ναι, ναι. Που βγήκε ο υπουργός χθες και είπε: παιδιά, δεν έχουμε άλλα να σας δώσουμε. Γίνεται χαμός. Ναι, δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τους είχε προειδοποιήσει ο Σόιμπλε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα συνεδριάζει για το αν κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει κοινή στάση αμυντική πλέον και επιθετική ταυτόχρονα απέναντι στους Χούθη. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών όντως έχει να κάνει με μια τάξη, με ένα μέγεθος ανθρώπων της κοινωνίας μας. Δεν είναι το βασικό θέμα της κοινωνίας μας. Πραγματικά δηλαδή, μακάρι οι 2,5 ώρες οι βουλευτές, όχι μόνο της Δημοκρατίας, όλων των κομμάτων, να ενημερωνόταν πραγματικά με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα. Πάντως, εγώ τις ανακοινώσεις που βλέπω από τα κόμματα, ας πούμε από το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, δεν ασχολείται κανένας ούτε με την Ερυθρά Θάλασσα, ούτε με αυτό που είπες. Αυτό σου λέω. Ασχολούνται όλοι αυτό με τον γάμο, με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Κοίταξε, όταν στο κανάλι. Πήγα μια βόλτα γρήγορη τώρα στα κόμματα, δεν βλέπω καμία τίποτα. Ναι, όταν σε φωνάζουν για να κάνεις δηλώσεις για συγκεκριμένο θέμα, σε αυτό θα απαντήσεις. Όταν σε ρωτάνε μόνο γι' αυτό, με αυτό θα ασχοληθείς. Εκτός ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου. Ναι. Ναι, και αφού μιλάμε για αυτό το θέμα. Δηλαδή την είδα στο λέω και αυτό. Α, την είδα όλη. Ναι, το 60-70% ήταν η κουβέντα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο ίδιος είπε πάντως ότι δεν θα επιβάλλει κομματική πειθαρχία. Λέει εδώ δεν βάζει ο Πρωθυπουργός. Βάλω εγώ. Εν τέλει. Ναι. Γιατί έγινε να μπροσπίσω εκεί πέρα. Ναι, ναι. Επί της αρχής είμαστε θετικοί. Τι να βάλει αρχής. Αφού είναι θετική. Όντως είμαστε θετικοί. Μάλιστα. Και ωραία. Το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όχι με μεγάλη διαφορά όμως, στην τάση ψήφου. Βγαίνει δεύτερο κόμμα πάλι. Μα, είναι, δεύτερο κόμμα, είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό το είχαμε πει. Είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή. Ναι. Βέβαια, ίσως να μην εισπράττει τόσα όσα θα ήθελε. Και ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι και τόσο λαλίστατος, η αλήθεια είναι. Αλλά το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο κόμμα. Τι να κάνουμε τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης μου βγάζει μια τάση ότι καλά, ας περάσουν τώρα τα δύσκολα και μετά. Αυτό ακριβώς και εμένα αυτό. Ναι, ας πάρουμε τι να πάρουμε τώρα να αρπάξουμε. Ναι, κατά τα άλλα, χωρίς Λιβάη ΑΕΚ αύριο. Κατά τα άλλα, χωρίς Λιβάη ΑΕΚ αύριο και Γαλανόπουλο. Μεγαλώνει η ευκαιρία. Παραμένει προσωπικό τραυματία. Ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει 25 παίχτες. Και στον Άρη υπάρχει προβληματισμός για τον Κουέστα, έτσι, ο οποίος δεν ξέρουμε τελικά αν θα αγωνιστεί. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα. Εντάξει, οκ, βέβαια. Μέχρι εκεί, ναι. Μέχρι εκεί. Ο Βρεστράτ τώρα δεν νομίζω και να αισθανθεί καλά να παίξει αύριο. Ναι.
Οπότε είναι θέμα αυτό με την σήμερα είναι σοβαρή μέρα γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει με την Τόφας στο Παλατάκι την πρόκρισή του. Νομίζω... Ναι, υπάρχει και κάλεσμα του κόσμου. Λογικά θα είναι και μάτι. Θα είναι την κάτω από το Παλατάκι. Πάμε να βοηθήσετε την ομάδα γιατί. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Τι δύσκολο. Την προηγούμενη εβδομάδα μας έκανε να σκεφτόμαστε. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Τελικά ήταν εύκολο. Απλά αυτά που είχε στα επεισόδια φέρανε εκείνη την ήττα με τους 30 πόντους. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Πάρα πολύ. Εντάξει. Πάρα πολύ δύσκολο. Άλλη ομάδα η Τόφας. Νομίζω ότι δεν το πήραν και πολύ σοβαρά μάλλον στην Τουρκία. Ωραία. Τα υπόλοιπα όλα θα τα πάμε μετά. Θέλετε. Νομίζω ότι είναι καλή ώρα. Ναι, θα πάμε στο παράθυρο. Μου αφαιρέσατε και 2-3 ειδήσεις αφού τις είπαμε τώρα να το συντονιμεύουμε. Ναι, έχουμε τέτοιο πράγμα. Πάμε για το ΠΑΟΚ Τόφας, μην παραδείγματος χάρη. Ωραία. Αυτή είναι η Rubias del Norte που θα ακούμε μισή ώρα. Τη Ζιγκουάλα. Ναι, ναι. Και χθες από ένα τραγούδι αυτό που ξεκίνησα να ακούω για τη Ζιγκουάλα, έπεσα πάνω στις άλλες τρεις. Ξέρετε ποιες ήταν η Μαντουμπάλα, η Ζιγκουάλα, η Μαγκάλα, η Ζαΐρα, που είχαμε περίφημα τραγούδια. Κανα δυο ξέρω ιστορίες. Ήταν όλες υπαρκτές. Υπαρκτά πρόσωπα. Ναι. Και ήταν όλες οι πρώτες πρωταγωνίστριες του Bollywood. Άντερες. Της δεκαετίας του 50. Εμένα κάτι σε τέρες μου φαίνονται. Όχι. Ήταν οι πρώτες πρωταγωνίστριες. Η Μαντουβάλα, α πούμε, πέθανε και 36 ετών. Ήταν μεγάλη στάρ. Μα και οι μουσικές αυτές είναι κλεμμένες από την Ινδία. Όλες. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Και ειδικά έχει ενδιαφέρον να δείτε πώς ξεκίνησε αυτό. Γιατί πάει ο Καζατζίδης σινεμά με έναν συνθέτη κουρμπά τη. Λεγόταν. Πώς λεγόταν. Ωραία, ιστορία. Ναι. Βέβαια. Ήτανε, οι ταινίες ήταν σπάγαν ταμεία στην Ελλάδα. Ωραία, ωραία, για πες. Και πάει ο Καζατζίδης σινεμά, ας πούμε, βλέπει την ταινία, ναι. Ενθουσιάζεται με την ηθοποιό, τη Μαντουβάλα κτλ. Ζητάει να γράψει και ένα τραγούδι. Γράφει ένα τραγούδι γρήγορο. Απίθανο. Και κάπου εκεί ξεκινάνε και οι ιστορίες με τα δικαιώματα. Με τα δικαιώματα. Πιανού ήταν, γιατί το τραγούδι το υπέγραψε ο Καζατζίδης για τη μουσική, μέσω του φίλου του Κουρμπάτη, κάπως έτσι λεγότανε. Ωραία ιστορία. Κάποια μέρα τα βάλω κάτω για να σα πω ποια ήταν και η Ζιγκουάλα, ποια ήταν η Μαντουβάλα, ποια ήταν και η Μαγκάλα. Πάρα πολύ ωραία. Του Αγγελόπουλου. Γεια σα, πάμε. Ο Αμπτερσαντάρα Μαχμού Ταμπέλ, Σικαμπάλα Φατλάλα. Πάμε παράθυρο, σα πω με τη Μαράδα Μπασάκου. Επιστρέφουμε εδώ στο Μετρόπολη. Τρεις λαλούν από τις 6. 3 λεπτά, 30 και κάτι ψηλά. Να συνεχίσουμε που λέτε, να σας θυμίσω ότι μαζί μας και μάλιστα με δύο κορυφαία μονωτικά υλικά παράγονται στη χώρα μας είναι η Fibran, κορυφαία εταιρεία στην παραγωγή μονωτικών υλικών. Όλα τα προϊόντα ξηράς δόμησης παράγει στα 9 εργοστάσια που διαθέτει στην Ευρώπη, ειδικά με την ενεργειακή ασπίδα της Fibran, την οποία την χτίζουμε με την ξυλασμένη πολυστερίνη. Παράγει εταιρεία και τον Πετροβάμβακα. Κερδίζουμε σε θερμομόνωση, πυροπροστασία, ηχομόνωση, σπατάλη, δηλαδή σε λογαριασμούς ρεύματος, αερίου κτλ. Κερδίζουμε σε ηχομόνωση, ηχοπροστασία, ακόμη και διαπνοή του κτηρίου. Αυτό σημαίνει, για να το εξηγήσω, καλύτερη ατμόσφαιρα και ποιότητα διαβίωσης στο σπίτι. Ειδικά σήμερα που έχει και 130% υγρασία η πόλη, έχει σημασία. Στο 811.000 είναι δωρεάν, παρακαλώ, η τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης και στο www.fibran.gr όλα τα προϊόντα της εταιρείας. Ακόμη και τα νέα της εταιρείας. Τι βλέπουμε τα εταιρεία εκεί πέρα, βλέπουμε, βλέπουμε λίγο με τη Σμαράγδα, λίγο ανατολικά. Πολύ ωραία. Και δυτικά. Βλέπουμε λίγο αναλυτικά το πρόγραμμα του κυπέλου, το οποίο ξεκινά σήμερα στις 7 με το παιχνίδι Ατρόμητος ΑΕΛ. Αύριο ξεκινάμε πολύ νωρίς, στις 3 το μεσημέρι, με το Καλυθέα Πανετολικός, γιατί έχουμε επικεντρωθεί στα παιχνίδια των ομάδων μας. Άλλα κάνουμε, αλλά υπάρχουν και τα άλλα παιχνίδια. Ναι, καλά, που το πεις εδώ στο Ατρόμητος ΑΕΛ. Ο Ατρόμητος πάει με 7 παίκτες με rotation. Γιατί? Γιατί προφανώς πιστεύει ότι θα περάσει την ΑΕΛ εύκολα ή δύσκολα, είτε μέσα είτε έξω. Έτσι κεντρώνει στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Να κυνηγήσει την εξάδα. Αυτό, να κυνηγήσει την εξάδα. Γιατί πρέπει να το πάρει. Ναι. Όχι. Ωραία, λοιπόν, Καλυθέα Πανετολικός στις 3 αύριο επίσης αυτό το παιχνίδι. Και έχουμε και φυσικά Όφη στις 5. Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ στις 5.
Και μετά πάμε στα, και, πάμε στα δυνατά χαρτιά τώρα. Άρης ΑΕΚ 7. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν το είχα εγώ προσωπικά στο μυαλό μου. Νίκη Βόλου Λεβαδιακός στις 7 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Πολύ ενδιαφέροντες αγώνες. Αύριο ναι. η μέρα θα είναι γεμάτη πάλι με ποδόσφαιρο. Ελπίζω την Πέμπτη να έρθουμε χαρούμενοι όλοι. Ε. Να σου πούμε την αλήθεια. Τώρα μπαίνουμε σε ένα τετράμινο, παιδιά, νομίζω που είναι γεμάτο από ποδόσφαιρο. Είναι γεμάτο. Ειδικά είναι. Σε 20 μέρες, 25 ξεκινάνε και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Γεμάτο, παιχνίδια. Champions League, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τι καθαγίνει. Κύπελα. Όπως μαζί με το Λιβάη που είναι εκτός. Ναι. Είναι πάει... πολύ σημαντική απουσία. Είναι σημαντική απουσία και του Ιωαννίδη στο Παναθηναϊκό. Ο οποίος μένει εκτός από τον ντέρμπι Ολυμπιακό. Κάνει δρόμο, λένε στο ρεπορτάζ, να προλάβει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αλήθεια. Ο Φώτης ο Ιωαννίδης, ναι. Μακάρι το παιδί να είναι καλά. Και ο Ελαραμπή. Και ο Ολυμπιακός πάει χωρίς Ελαραμπή. Και ο Ελαραμπή. Βέβαια, ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι έχει περισσότερες λύσεις από τον Παναθηναϊκό. Αυτό τον βάζει. Το οποίο. Το, ο Γιώβετιτς. Αλλαγές. Εντάξει, παιδιά. Δεν έχει τον Ελκαμπή, βέβαια. Ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι μία ή άλλη. Δηλαδή έχει δύο σέντερ ο Ολυμπιακός. Τον Ελκαμπή είναι ο πρώτος και δεύτερος. Ήταν και δεύτερος χώρος στο πρωτάθλημα, νομίζω τον πέρασε. Ναι, ναι, ναι. Και τον Ελαραμπή. Δεν παίζει κανένα στα πλήρη. Ο Μασούρας μπορεί να παίξει. Είναι και το 7 πλέον στο ποδόσφαιρο που παίζει. Anyway, ναι, αυτό είναι το. Ο Παναθηναϊκός ποιον θα βάλει στη θέση του Ιωαννίδη. Σπόραρ. Βέβαια να πούμε ότι ο Τερίμ έκανε το μαγικό βάζοντας τον Κότσιρα χάφ. Έτσι, αμυντικό χάφ ήταν μαγικό αυτό που έκανε αυτό το Κυριακό. Δεν ξέρει το καθένα. Δεν ξέρει το καθένα ο καθένα πώς το διαβάζει το παιχνίδι. Ναι. Μακάρι να γίνουν ωραία παιχνίδια όπως αυτό το Κυριακάτικο του Ισάκη με τον Παναθηναϊκού. Να μην υπάρχουν και γκρίνιες για βαρ, μαρ, ντάρ εκεί πέρα. Και την Πέμπτη να έρθουμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και όχι για άλλα πράγματα. Ναι, έκανα λίγο μια αναφορά στους διαιτητές. Γιατί ο Νίκολα Νταμπάνοβιτς είναι γνώριμος ναι. στα ελληνικά ναι, γήπεδα. Ναι. Είχε σφυρίξει τα play-off το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και είχε πολύ τζουτζουμπρούτζο εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. Είχε ναι, ναι. προκαλέσει πολύ ποικίλες αντιδράσεις με τη διαιτησία του. Και θα τον έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπαμε και χθες πραγματικά το πιστεύω ακράδαντα. Ότι ο νέο διαιτητής μπορεί να κάνει λάθος, είναι το δευτερόλεπτο, η στιγμή κτλ. Βάρ. Το βάρ, ρε φίλε. Ο πώς λέει, Νταμπράουσκας. Ο Νταμπράουσκας. Ο διαιτητής. Ο Νταμπάνοβιτς. Τι είχε κάνει, θυμάστε τι είχε κάνει αυτός. Για πες εγώ. Αυτός αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι. Και εγώ δεν θυμάμαι, γι' αυτό θυμάμαι το παιχνίδι. Νομίζω ότι έκανε ένα από τα φοβερά που έχουν κάνει διαιτητές. Έχει δώσει πέναλτι. Ναι. Και στις διαμαρτυρίες επάνω άλλαξε απόφαση. Άλλαξε απόφαση αυτό και τους έβγαλε τρελούς. Δεν είχα σφυρίξει, λέει εγώ πέναλτι. Αυτό ήταν. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έτσι, ήταν. Αν θυμάμαι λάθος, θα μας διορθώσετε. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό ήταν. Τους έλεγε, μα εγώ δεν σφύριξα πέναλτι. Στα site τα οποία είναι προσκύμενα, στα site μου, ναι. είναι προσκύμενα στον Ολυμπιακό, διαβάζω τώρα, ας πούμε, τίτλο: Δεν έχουν το Θεό τους. Έφεραν πίσω τον Νταμπάνοβιτς, σφυρίζει το Άρη ΑΕΚ και ξεκινάει το άρθρο. Ξεσάλωμα από την ΚΕΔ. Και ο Νταμπάνοβιτς επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Ναι, ρε φίλε. Ναι, Σμαράγδα. Ναι, είναι αυτό το μαγικό άκουσα. Γι' αυτό και εγώ τους ανέφερα τους διαιτητές έτσι, γιατί θα έχουμε σίγουρα. Το λέει ο Μάνος, ο οποίος λέει: Εμένα που είμαι και δημοκράτης, δεν με ενδιαφέρει τίποτα από ό,τι γίνεται στην πολιτική. Με ενδιαφέρει μόνο η αλήθεια που γίνεται στην ΕΠΟ. Ο Δε Σαμαράς να μας αδειάσει τη γωνιά. Ένα μήνυμα. Δεύτερο, Ελένη. Καραχλέ. Εγώ νομίζω ότι και τους διαφωνούντες του Στέλιο Μητσοτάκης, γιατί έτσι δείχνει τον συντηρητισμό της παράταξης. Μα προφανώς, έχει δίκιο η Ελένη. Έχει δίκιο η Ελένη. Η ανάλυση της είναι πολύ σωστή. Ο Σαμαράς είναι, λέει ο Αλέξης, το μαύρο πρόβατο. Δεν τους μπορεί να τους αποκλείσει. Στις δόξεις του με το Μακεδονικό έριξε την κυβέρνηση και στο κόμμα που έφτιαξε, λέει, πήρε 6%. Την επόμενη φορά δεν μπήκε στη Βουλή. Ναι, καλά, τώρα απ' όλα. Ελένη μου, επειδή είσαι του χώρου, μάλλον να πούμε ότι και άλλοι από την Νέα Δημοκρατία κάναν κάτι δεξαμενές σκέψεις, κάτι Αβραμόπουλοι, κάτι Ντόρες, Μόρες κτλ. Και γύρισαν στο Μαντρί όλοι ναι. με τα τρέχοντα. Τι να συζητήσουμε. Εδώ βλέπουμε πούμε, ότι η κοινωνία είναι μισή-μισή. Ο Δημήτρης. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σου, Δημήτρη. Προσωπικά διαφωνώ για δύο λόγους με την υιοθεσία. Πρώτον, άνθρωποι των ΛΟΑΤΚΙ σε Pride έχουν δηλώσει ερχόμαστε για τα παιδιά σας. Και δεύτερον. Πολύ απειλητικό ακούγεται. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει δηλωθεί αυτό. Και εγώ όρεσε. Και δεύτερον, ακυρώθηκε με απόφαση της κυβερνήτου στο Τέξας, ναι. Pride, στο οποίο απαγορεύτηκε λέει να πάνε παιδιά. Δεν. Είχε και παιδιά στο Pride. Φαντάζομαι. Εκεί μία, Άρη, είπε ναι. ναι. Οι ΛΟΑΤΚΙ. Γιατί να έχει παιδιά. Έχουν παιδιά. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να κατεβώ σε μια. Καλά, το παιδί μπορεί να μην είναι περήφανο. Καθένα είναι μόνο για δικά του. Μπορεί να είμαι εγώ, ο οποίος στηρίζω την επιλογή ενός φίλου και πάω τις κόρες μου και είμαστε το Pride. Δεν είναι ότι είναι δικά του. Τα ρωτάμε τα παιδιά σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι πολύ θετικό. Τα εξηγούμε που πάμε. Πολύ. Γιατί τα ρωτάμε όταν τα βάζουμε σημαίακια Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Κουκουέ και είναι από κάτω με τις κόρνες. Βάλε τα παιδιά με κόρνες. Με σημαίακια. Κώστα μου, παλαιότερα. Παρακαλώ, παιδιά. Κώστα μου, δεν κάνετε αυτά τα πράγματα.
Πέτρος, καλημέρα παιδιά. Χάρης, καλημέρα παιδάκια από Νάουσα. Κώστα για τους πρώην πρωθυπουργούς, συμφωνώ μαζί σου. Ναι, παιδιά, οι πρώην πρωθυπουργοί. Τζάμπα τους πληρώνουμε. Είναι όσο τιμητική. Για τον Σαμαρά, μάλλον αυτοδιαγράφεται, λέει λίγο-λίγο. Ναι, λίγο-λίγο. Λέει ο Χάρης. ο Πάνα Καραδήμος, γεια σου, ρε Πάνα. Παναγιώτης προφανώς, έτσι. Ναι, καλημέρα ναι. σας, κύριε Βαραγιάννη. Πρώτη φορά μιλάω με τον Παναγιώτη. Κράτα μικρό καλάθι, γιατί σήμερα θα σε πρινοκορδελιάσει ο Νταμπάνοβιτς, λέει. Αύριο. Αύριο, ναι. Αύριο. Λες, ακόμα αυτό να δούμε. Ας τα αφήσουμε, παιδιά, το κύπελο. Ας αφήσουμε έστω το κύπελο ήσυχο. Και τα φύλλα προσκύμενα site σε Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ χτυπάνε. Αφήστε το κύπελο τουλάχιστον να παιχτεί στα ίσα. Αφήστε το κύπελο και δυνάμωσε λίγο Κώστα τη μουσική, γιατί το τραγούδι μας φαίνει τη μυθική σκηνή του Τζον Τραβόλτα με την Ούμα Θέρμαν. Μπράβο. Χορεύουν εκείνο στην ταινιάρα του Κουεντίν Ταραντίνο, Pulp Fiction, έτσι. Το swing, το περίεργο εκείνο. Σκηνάρα φοβερή. Έχει ένα τύπο φοβερό στο. Αυτό ο οποίο του βάζει στο κάθισμα είναι ο Θεό εκεί πέρα στη σκηνή αυτή, έτσι. Εντάξει, παιδιά, Ταραντίνο. Αποκάλυψη, λέει, το τελευταίο ακίνητο του Τράγκα ήταν στο Beverly Hills. Στο Beverly Hills, ναι, χθε το διάβασα. Υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε στο 2040, α πούμε, 45. Και να δούμε ό,τι. Αποκάλυψη. Ναι, ναι. Το τελευταίο τελικά είναι. Στο Σάντρο Πέ. Παιδιά. Γελάμε, ο άνθρωπο χορέθηκε. Αλλά γι' αυτό γελάμε, αλλιώ θα κλαίγαμε. Και αυτό θα κλαίγε, βέβαια. Δεν θα πω. Απλά να είστε λίγο πιο πονηρεμένοι με αυτούς που λατρεύετε και αγαπάτε, έτσι. Καμιά φορά ο σκοπός είναι διαφορετικός. Βασικά πιστεύω ότι αν δεν έφευγε από τη ζωή, δεν θα μαθαίναμε και τίποτα. Ποτέ. Ποτέ. Ήταν πολύ έξυπνος. Δηλαδή, εντάξει. Μακάλι, μεγάλο. Έμα. Προφανώς. Έχουμε το Χάμπο στη μεγάλη παρέα. Καλημέρα και εδώ από τον Χάμπο. Γιώργο Λαλίστα, την παρέα μπουτίκ φρούτων και λαχανικών στη Μαγνησία. Και τον Κωνσταντίνο, νωρίς τι πάει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Κυρία Σμαράγδα, στο εδόλιο Ελλάδα για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου. Ναι, χθες. Ναι, με ψήφισμα στην επόμενη ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, του Σαμαρά, του Βορύδη, δεν υπάρχει κανένας εμφύλιος. Όλα είναι άψογα. Θα συμφωνήσει, λέει, και ο κύριος Βαραγιάννης. Ο άψογα. Επίσης. Ο Μητσοτάκης με το πρόγραμμα Σπίτι μου συνάντησε νέο ζευγάρι που το είχε χρησιμοποιήσει και προεκλογικά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και απάτη. Έτσι λειτουργεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, εικόνα. Ο Σκάν του ΣΥΡΙΖΑ έκανε χθες ρεπορτάζ για τους Έλληνες που πηγαίνουν σε Σκόπια και Βουλγαρία για τα ψώνια τους ή το σπίτι. Ναι. Αυτά είναι τα κόμματα, παιδιά. Μην πέφτετε από τα σύννεφα. Καλή συνέχεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, πήγε κάποιος κατατρεγμένος, πήγε στο σπίτι της θείας ενός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάστε με τις πλημμύρες, τη Λάρισα. Έχει ξανασυμβεί. Ναι, αυτό λέω. Όλα τα κόμματα το κάνουν. Έχουν και σε σποτάκια, ναι. Άμα συμφωνείτε, ξέρω εγώ, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, χρησιμοποίησαν φοιτητές. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε τα κόμματα, πάμε στα πρόσωπα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ναι. Το ζευγάρι αυτό το οποίο είχε πάρει μέρος σε μια θεματική συζήτηση για την οικονομία στην αφηγιά της Ελευσίνας ήταν το ζευγάρι αυτό το οποίο χθες επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Αλλά όλα για την οικονομία. Ένα αξιόμαχο ζευγάρι. Επειδή μιλάμε για την εικόνα, χθες ξεκινήσαμε την εκπομπή. Το ιδανικό είναι μέχρι στη ζευγάρι, έτσι. Χθες όμορφη και οι δύο, ωραίοι, καλοντημένοι. Τα παιδιά, ένα γόρι, ένα κορίτσι. Καλοντημένα, γυαλισμένα. Πολύ Αμερικανιά. Να πούμε ότι χθες ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον μαθητή αυτόν. Σοβιετιά. Ο οποίος πηγαίνει στο Φλαμπουράριο Ανίνων σχολείο. Το πρωί τον είχε άλλο σταθμό, τώρα τον έχει Ερτένα. Αύριο θα πούμε, ναι, το παιδί που δεν πρόλαβε να πάει σχολείο λόγω των ζωντανών συνδέσεων. Απίθανο, ρε. Να, κοίτα, το Σοβιετιά, ναι. Επειδή το έπιασε το αυτί μου. Σοβιετιά. Οπότε έχει γίνει χειρότερος Αμερικάνος από τους Αμερικάνους. Α, δεν λέω για τον Πούτιν. Πούτιν δεν είναι Σοβιετιά. Πούτιν είναι βασιλιάς. Δεν μπερδεύεται πολύ θέμα. Εγώ λέω Σοβιετιά μέχρι να ανάβει ο Πούτιν εκεί, μέχρι λίγο μετά το. Μέχρι να δεις ο ήλιος. Πώς το λέγανε. Λίγο πριν την Περεστρόικα. Εκεί του Γέλτσιν, ας πούμε, τα τέτοια. Σοβιετιά, τέτοια. Ο Γέλτσιν τι ήταν, εσύ. Έλα, ο Μπόρις τώρα τους διέλυσε τους. Ο καλύτερος ήταν ο Μπόρις. Τους έσφαξε. Δημήτρης, καλημέρα από Καλλιθέα Αττικής. Καλημέρα στην Καλλιθέα. Τρομερή σκηνή, λέει, και φοβερή ταινία. Ναι. Ταινιάρα. Ταινιάρα. Ήτανε, όντως ταινιάρα. Έλεγα πριν, έχει ένα τύπο στα διαδίκτυα, έχει κανάλι δικό, το οποίο κάνει διάφορους ή μπασκεμπολίστες πώς κινούνται, ή ποδοσφαιριστές πώς τριπλάρουν, ναι. Ή ηθοποιούς πώς πέφτουν. Ναι. Χθες ήταν φοβερό με ηθοποιούς οι οποίοι τρέχουν, τους κυνηγάει κάποιος. Και πέφτουνε. Χτυπάνε σε ένα ξύλο και πέφτουν. Και Τζον Τραβόλτα, παιδιά. Oh, μέσα. Ποιος έχει φύγει. Ποιος. Έχει φύγει, έχει πέσει. Ναι, όλοι πέφτουνε, παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, λέει στην αρχή πως τρέχει και πέφτει ο Μάικλ Τζάκσον. Ναι. Και πως σηκώνεται και ρίχνει και μια σφούρλα έτσι. Uh-huh. Μετά έχει τον Τραβόλτα. Μετά έχει Κιάνου Ρίβς. Έχει Τόμ Κρούζ. Είναι απίθανος ο τύπος. Πραγματικά τους έχει πιάσει ακριβώς. Και όταν τον βλέπεις, λες,
Κοίταξε να δεις. Θεός η, πιάνο. Η τεχνική που χρησιμοποιεί πάντα ο, ας πούμε, ο Κρούζ για να πέφτει, ναι, να τρέχει. Ναι. Καλά, τον Κρούζ είναι και θεότρελος, είναι κασκαντέρ. Το φοβερό στάντ με την μηχανή από το βουνό. Το έκανε στάντ μηχανή στο Ηράκλειο. Έχω οδηγό μηχανή, το είδατε. Στην Κρήτη. Ο οποίος φοράει την πινακίδα στην πλάτη. Μου το έδειξες εσύ. Στη τσάντα. Πώς το έδειξα, τώρα το είδα. Να μην το γράψω. Α, όχι, νόμιζα τον άλλον που ήταν εξαπλωτός στην Τζόπερ, λες. Όχι. Στο Ηράκλειο, στην Ελλάδα, χθες, ναι, ο τύπος στην πινακίδα της μηχανής την έχει στην τσάντα πλάτης. Δεν είναι στο μηχανάκι, δηλαδή αυτός έχει αριθμό κυκλοφορίας. Όχι η μηχανή. Δεν το είδατε αυτό. Χώρα, τη βάλει ο άνθρωπος, τι να κάνει. Σας τις βάζω τώρα στην ανάρτησή μας. Να το δείτε. Χθες στο Ηράκλειο, έτσι. Απίθανος ο τύπος. Οπότε χθεσινή ανάρτηση έγραψε ιστορία. Γιατί. Και μπράβο και στον τύπο που το έστειλε με τη θάλασσα που μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Έγινε viral, έγινε χαμός χθες πραγματικά. Έγινε χαμός. Ο παφλασμός. Αφήστε το κύπελο, αφήστε λέει και το Τσακ Μπέρι να παίζει. Γενικά όλο το soundtrack είναι φοβερό του Pulp Fiction, έτσι. Μπήκε η φωτογραφία. Χθες στο Ηράκλειο στην Κρήτη, στο φανάρι βγάζει άλλη φωτογραφία, είναι η μηχανή μπροστά, περιμένει να φύγει και ο τύπος έχει βγάλει τη μηχανή. Δεν έχει, το μηχανάκι είναι ψιλοφτιαγμένο, έχει βγάλει φτερά κτλ. Δεν έχει βάση για την πινακίδα. Αμάν. Και την έχει την πινακίδα στην τσάντα, στην πλάτη. Ωραίος. Δηλαδή, άμα κατεβεί, πάει στην τράπεζα. Ήσυχα, ήσυχα, βρε αγόρι μου. Ωραίος. Εντάξει, στην Κρήτη νομίζω πρέπει να βλέπεις πάρα πολλά στο δρόμο. Γενικότερα, ρε παιδί μου. Όντως. Εντάξει. Όντως. Μη σου τύχει είναι στην Κρήτη. Άμα σου τύχει, μετά πάτε ρημών και αυτοί και εμείς και αυτοί. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά στις πρώτες εικόνες της ημέρας. Κάτι άλλο δεν έχω να σου πω την αλήθεια. Μου κάνει εντύπωση συνεχίζοντας τα χθεσινά, γιατί έχουμε και μία συνέχεια. Μου κάνει εντύπωση η δήλωση 15χρονης. Ποια? Για το κυκλωμά. Ναι, ρε Κώστα. Για τα λεφτά. Ναι, λεφτά. Ρε παιδιά. Τα λεφτά, παιδιά. Ναι. Είδα, λέει, ότι είχε. Στην αρχή λέει, πήγαινα με μια φίλη, πήγαινε με μια απ' έξω, ναι, στο ξενοδοχείο και μετά όταν την είδα, λέει, να μαζεύει, να βγαίνει με λεφτά, μπήκα, λέει, και εγώ μέσα. Παιδιά, θέλω κότερα. Ελικόπτερα. Εντάξει, ναι, τα λέει όλα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλω κότερα, ελικόπτερα. Εννοείται. Και το πώς το εύκολο χρήμα. Μπαίνει στη ζωή τους, έτσι, και με ποιους τρόπους, ύποπτους και ύπουλους. Πάντως λένε ότι δεν έχουν, η μητέρα ή μία καταγγέλει ότι υπάρχουν και άλλοι. Δεν έχει κλείσει ο κύκλος των συλλήψεων και τα λοιπά. Θα συνεχιστεί, Ναι, επίσης αφού πήγαμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αφέθηκε ελεύθερος ο 50χρονος. Ναι, είχαν διαφωνία νομίζω να κριτήσει εισαγγελέας. Ναι. Σωστά. Με περιοριστικούς όρους. Λένε ότι τώρα η ανακριτρία ήταν, δεν ξέρω, ο κύριος Κούγιας, νομίζω και οι δύο γυναίκες πρέπει να ήταν, δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Ότι ζήτησε να μιλήσει με το κορίτσι και εκεί πήρε την απόφαση αυτή. Ποιος ζήτησε να μιλήσει, η ανακρίτρια. Ναι. Mm-hmm. Ζήτησε να μιλήσει, να δει τι γίνεται και το παιδί, όντως η ιστορία που είπε στον μπαμπά της ήταν ακριβώς η ίδια με αυτή που ακούσανε οι δικαστικές αρχές. Ναι. Και έτσι πάρθηκε αυτή η απόφαση. Μάλιστα. Να σας πω ότι ήταν οι συγγενείς εκεί και οι τρεις κόρες του, οι οποίες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ναι, το είδα αυτό. Τον αγκάλιαζαν, αγκάλιαζαν και τον Κούγια και τον Βασιλικό. Και να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Απίθανη ιστορία είναι αυτή. Ναι, τώρα πλέον ο 50χρονος βέβαια ισχυρίζεται ότι το όπλο εκπρισοκρότησε, έχουμε να πούμε έτσι. Μα ναι, δεν ήθελε δηλαδή να πήγε να με το όπλο, γιατί λέει: εγώ είμαι ένας ανθρωπάκος, είναι αυτό και ο άνθρωπος αυτός είναι. Τεράστιος, ας πούμε, και τα λοιπά. Σωματικά. Ναι. Πήγε να του πάρει το όπλο και εκεί εκπυσοκρότησε. Καλά, εντάξει. Αυτό θα το δούμε. Άνθρωπος, ναι. Δύο μηνύματα για τη ΣΕΠΟ. Ο φίλος μου Χλοψή λέει: τι γίνεται, λέει, με τα κίτρινα και πράσινα συνεταιράκια. Κατάλαβε, λέει, ο Αλαφούζος ότι ο Τίγρης δεν θα δώσει ούτε το πυρετό του και τα σπάσανε κι αυτοί. Τελικά τα σπάσανε όλοι. Δηλαδή, έτσι πώς είναι η κατάσταση τώρα, γυρίσαν όλοι στην αρχική κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ είναι μόνος του, ο Ολυμπιακός είναι μόνος του, η ΑΕΚ είναι μόνη καλύτερα, της, καλύτερα. Ο Παναθηναϊκός μόνος του και ο Άρης μόνος του. Καλύτερα. Ή ο Άρης είναι κάπου. Καλύτερα γιατί... να μην μιλάμε για άρματα. Ναι. Παιδιά, πιστεύετε πραγματικά ότι όσον αφορά το πρωτάθλημα, υπήρχε περίπτωση να συνεργαστεί κανένας, πάρεσε το πρωτάθλημα, να πάρω εγώ το κύπελλο? Εγώ αυτά δεν τα πίστεψα ποτέ. Δεν γίνονται αυτά. Δεν μας είπε έναν έκδοτο που πρέπει να σου πω κάτι, ας πούμε, έχει ένα θέμα η ΕΠΟ. Ναι. Και πρέπει να το ψηφίσει. Α, εκεί, ναι. Έτσι, και έχει 14 ομάδες. Και αρχίζει τώρα. Δηλαδή, αναγκαστικά κάποιοι θα ψηφίσουν το ίδιο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, η μισή τουλάχιστον. Και αρχίζεις μετά. Α, ψήφισαν το ίδιο, άρα τα έχουν βρει. Καλά, δηλαδή αυτή η βλακία πότε θα τελειώσει αυτή τη χώρα, ας πούμε. Και ξέρεις κάτι, και μετά παίζουν ποδόσφαιρο και σκοτώνονται, ας πούμε. Σκασίλα μου και αυτά έχουν βρει, αρκεί να είναι για το καλό. Μα, για το κακό να μην είναι. Δεν κατάλαβα γιατί. Τι θα πει τα έχουν βρει.
Ναι, εννοώ να συμφωνούν. Τι, αυτό. Α, συμφωνούν. Κακό είναι. Όχι, βέβαια. Ωραία. Εννοείται. Το άλλο εννοούμε εμείς με το τα έχουν βρει. Ναι, είναι αυτό που είπατε πριν. Θα σου δώσω εγώ αυτό, μου δώσει το άλλο κτλ. Ναι. Θα σου δώσω πιο μικρή ομάδα που την έχω δορυφόρο για να το πάρει κτλ. Όντως. Κι άλλο μου γράφει πριν, να είδε, λέει, τραυματίστηκε ο Λιβάη. Λέει, κατευθείαν έφερε λίγο τον Νταμπάνοβιτς ο Τίγρης. Α, πει εσύ όχι, ότι δεν ισχύει. Ναι, εντάξει. Okay. Μπορεί να πει όχι. Okay. Πότε πρόλαβε, ρε παιδιά, υπάρχει και μια. Πρέπει. Τελείωσε το παιχνίδι τη Κυριακή. Ήξεραν ότι ο Λιβάη είναι στεναχωρημένο, δεν θα παίξει. Οπότε πέσαν τα τηλέφωνα, έπο και εδώ ένα ο άλλο. Γεια σα, κύριε Νταμπάνοβιτ, γιατί... ελάτε. Είδε τι εύκολα που γίνεται. Δεν είναι πολύ ανόητο όμω. Αν ήθελε ο Μελισανίδη σε πάση θυσία. Φάνηκε ανόητο. Μα αν ήθελε ο Μελισανίδη πάση θυσία το μάτσο με αυτή τη λογική πάντα, μιλάω. Δεν υπήρχε θέμα αν ήταν ή δεν ήταν ο Λιβάη. Πάλι τον Νταμπάνοβιτ άφερνε, θέλω να σου πω. Καλά, δεν πίστευε ο Μελισανίδη ότι το πρώτο παιχνίδι θα λήξει ισόπαλο 0-0 και θα πα να παίξει την πρόκληση με στο Βικελίδη. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι και θέμα. Και δυσκόλεψαν τα πράγματα παραπάνω γιατί έχασε και το Λιβάη. Μέχρι την Κυριακή τον είχε. Δεν μπορούμε να λέμε και τι γωνίε τώρα που είπε και πάει το λάδι. Δεν μπορούμε να βάλουμε λίγο λαδάκι έτσι να στρώσει κατάσταση τώρα. Πώ θα γίνει δηλαδή. Καλημέρα, Καραφλομπίλ. Το ερχόμαστε λέει για τα παιδιά σα είναι γραμμένο λέει σε πλακάτ. Α, μάλιστα. Στο Gay Pride και όχι λέει σε ένα μόνο. Επίσης, ξέρετε ότι η αιτήση λέγει η υιοθεσία παιδιών από ετερόφιλα ζευγάρια είναι 20% περισσότερες από τα διαθέσιμα για υιοθεσία παιδιά. Οι αιτήσεις για υιοθεσία παιδιών είναι 20% παραπάνω από τα διαθέσιμα παιδιά. Άρα λέει ποια παιδιά θα πάρουν η ΛΟΑΤΚΙ. Οι αιτήσεις των ετερόφιλων ζευγαριών για παιδιά είναι περισσότερες κατά 20% από τα διαθέσιμα παιδιά. Ναι, εκεί θα σου απαντούσε ο άλλος ότι δεν είναι θέμα αιτήσεων, είναι θέμα προδιαγραφών. Κάποιου. Ναι, και σου είπα εγώ χθες, όταν πληρεί τις προδιαγραφές δύο ζευγάρια, ένα ετερόφιλο. Άλλο λέω, για αυτόν που κρίνει. Ναι. Όταν δύο ζευγάρια εμφανίζονται για ένα παιδί και το πληρούν και τα δύο τις προδιαγραφές. Το ένα είναι ετερόφιλο, το άλλο ομόφιλο. Ναι. Πού το δίνει το παιδί. Καταρχάς δεν ξέρω, σου είπα, είναι θέμα προδιαγραφών ζευγαριών. Α, εγώ ξέρω που το δίνω και δεν φοβάμαι και να πω, το δίνω στο ετερόφιλο ζευγάρι. Ρε παιδί μου. Γιατί εγώ έχω ως πρότυπο, δεν ξέρω για τη Μαράγδα, την οικογένεια που εγώ μεγάλωσα. Παιδί μου, το έχω πει 100.000 φορές. Πρώτον, δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο και μιλάμε στον αέρα. Δεν με νοιάζει το νομοσχέδιο. Με ενδιαφέρει. Μιλάμε στον αέρα. Με ενδιαφέρει, ναι, στον αέρα. Και σου λέω για την περίπτωση που ένα παιδί είναι να πάει για υιοθεσία και το διεκδικούν δύο ζευγάρια που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις. Και τα δύο. Και οικονομικές κτλ. Και το ένα είναι ετερόφιλο, το άλλο ομόφιλο. Πού το δίνει το παιδί, Ισμαράγδα, λέει, δεν ξέρω. Εγώ λέω, ξέρω. Προφανώς σε αυτόν που έχει προτεραιότητα, ρε παιδιά. Εγώ το δίνω στο ετερόφιλο ζευγάρι. Δηλαδή, γιατί αυτό πάει το πρότυπο. Μετά και θέμα προτεραιότητα. Είναι... Ποιο έκανε πρώτο αίτηση, ποιο περιμένει όχι, περισσότερο για... καιρό. Για εμένα είναι θέμα προτύπων, μόνο. Εντάξει. Έτσι. Είπαμε, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Εγώ να σου πω κάτι. Mm. Δεν το βρίσκω όμως και αυτό πάρα πολύ υποκριτικό από την κοινωνία μας, ρε Σκωστή. Ποιο? Δηλαδή να μπορώ μόνος μου, έτσι. Άκου τώρα, βγήκε μία κοπέλα η οποία είναι παντρεμένη με γυναίκα. Ναι, την είδα. Ωραία. Μόνη της μπόρεσε και έκανε παιδί. Και κάνουμε σύμφωνο συμβίωσης πιστεύοντας ότι είναι καλύτερα για το παιδί, ξέρω και εγώ. Και τα νομικά, διαδικαστικά κτλ. Τώρα που έχουν σύμφωνο συμβίωσης και θέλουν να κάνουν και δεύτερο παιδί, να αποκτήσει το παιδί του αδερφάκι, δεν μπορούν γιατί έχουν σύμφωνο συμβίωσης. Δεν είναι λίγο υποκριτικό όλο αυτό? Κοιτάξτε, το θέμα υιοθεσία στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό που λες. Έτσι ακριβώς είναι. Όταν κάνεις σύμφωνο συμβίωσης, δεν μπορείς να πας ούτε κι εσύ. Δηλαδή με βοήθεια. Αρχικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο περιπτώσεις. Ναι, την άκουσα τη γυναίκα σου. Λέω και είναι έτσι ακριβώς όπως το λέω. Είναι δύο περιπτώσεις. Ίσως το νομοσχέδιο είναι να λύνει αυτά τα ζητήματα. Η μία περίπτωση είναι υιοθεσία και η άλλη αναδοχή. Έτσι, υπάρχουν δύο περιπτώσεις σε αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα. Λίγο, να τα ακούμε καθαρά. Είναι μερικές φορές το ζήτημα της. Παιδιά, η γυναίκα αυτή έγινε μάνα με υποβοηθούμενη. Έτσι, δηλαδή έκανε δικό τη παιδί. Δεν μπορεί να κάνει άλλο. Και τώρα επειδή έχει σύμφωνο συμβίωση, δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί απαγορεύεται από τον νόμο. Επειδή είναι δύο. Κατάλαβες, αυτά θέλει να λύσει το νομοσχέδιο. Δηλαδή. Ναι, αυτά θέλει να λύσει το νομοσχέδιο. Okay. Αλλά... Συγγνώμη, αν ήταν ένα ετερόφιλο ζευγάρι, θα απαγορευότανε? Όχι. Όχι. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λέει η κυρία. Άκουσα. Ότι το σύμφωνο συμβίωσης σου βάζει τέτοιο περιορισμό, δεν το πιστεύω. Μα αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται τόσο δώρος. Ότι να αποκτήσουν ακριβώς αυτά τα νομικά πλαίσια. Είσαι σίγουρη τώρα. Όπως επίσης, αν φύγει από τη ζωή η μητέρα, δεν. Αναγκάστηκε να κάνει διαθήκη με το που γέννησε για να καταλάβετε. Ότι επιθυμώ η σύντροφός μου να μεγαλώσει το παιδί μου. Που δεν είναι αυτό πάλι ότι πανάκια, δηλαδή είναι εργαλείο νομικό. Αν η αδερφή αυτής της γυναίκας πει όχι το θέλω εγώ το παιδί,
Θα πάει δικαστικά το θέμα. Το σύμφωνο συμβίωσης δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα της αποκοινοτεκνοθεσίας. Ένα ζευγάρι με σύμφωνο συμβίωσης δεν έχει δικαίωμα να τεκνοθετήσει από κοινού, διότι δεν θεωρείται έγγαμο. Εάν επιθυμεί να τεκνοθετήσει, μπορεί να το κάνει σε ατομική βάση ο ένας από τους δύο συντρόφους. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο άλλος σύντροφος δεν θα έχει απολύτως καμία συγγένεια με το παιδί. Θετός γωνίας θα είναι μόνο ο σύντροφος που πραγματοποίησε την ατομική τεκνοθεσία. Γι' αυτό λέω ότι είναι υποκριτικό, ρε παιδί μου, ότι μόνο τους αφήνουμε. Να τελειώσω όμως λίγο. Έτσι, τα ετερόφιλα ζευγάρια που επιθυμούν από κοινού να τεκνοθετήσουν είναι υποχρεωμένα να προχωρήσουν σε γάμο. Αυτό δεν ισχύει μόνο σε ομόφυλα ζευγάρια. Αν ισχύει και σε ετερόφιλα. Ναι. Εντάξει. Okay. Γιατί δεν είναι υποκριτικό. Κατά μόνας δηλαδή. Δεν είναι υποκριτικό στη βάση των ομόφυλων ζευγαριών, γιατί αυτό ισχύει και στα ετερόφυλα ζευγάρια. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω δηλαδή. Γιατί δεν πάμε να διορθώσουμε το σύμφωνο συμβίωσης να τελειώνει η ιστορία. Ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο έχει το δικαίωμα, εφόσον βέβαια βρίσκεται στην κατάλληλη ηλικία που ορίζει ο νόμος, να τεκνοθετήσει ατομικά. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι αδιάφορος νομικά. Άκου τώρα. Έτσι. Άρα τζάμπα κυνηγάμε τον ουρά μας. Το πρόβλημά μας είναι αν είναι δύο. Δηλαδή αν εγώ έχω παιδί μόνη μου. Και αποφασίσω μετά να παντρευτώ. Αυτό το παιδί πάλι δεν θα ζει. Τώρα, υπάρχει μια απόφαση. Με τον σύντροφό μου. Τη σύντροφό μου. Στην προκειμένη. Υπάρχει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2008. Το οποίο καταδίκασε τη Γαλλία γιατί η έκθεση κοινωνική υπηρεσία έλαβε αρνητικά την υπόψη ότι το γεγονό ότι η αιτούσα στην τεκνοθεσία συζητούσε με άλλη γυναίκα. Υπάρχουν και τέτοιε αποφάσει. Για τα ζευγάρια όμως. Πολύ υποκριτικά. Για τα ζευγάρια, γι' αυτό είπα στην αρχή κάτι. Μόνος σου μπορείς να είσαι ομοφυλόφιλος, με παρέα δεν μπορείς. Επαναλαμβάνω ότι αυτό ισχύει και για τα ετερόφυλα ζευγάρια. Δεν είναι μόνο για τα ομόφυλα. Αλλά λέει τώρα. Για τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο. Ναι, εμάς μας ενδιαφέρει τώρα αυτό το κομμάτι. Τα ετερόφυλα ζευγάρια δεν ναι, τη βρουν την άκρη. Επειδή είπαμε μια υποκρισία γι' αυτό, λέμε επίσης ότι για τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, προβλέπεται ένας άλλος θεσμός, η οποία είναι η αναδοχή τέκνων. Η αναδοχή δεν είναι τεκνοθεσία όμως. Έτσι. Έχει προσωρινά αποτελέσματα. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι είναι η υιοθεσία. Είναι το σκοτεινό σημείο. Ναι, είναι η υιοθεσία και η αναδοχή. Έτσι. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Εγώ τη θυμάμαι την κυρία Δόμνα που είναι και πολύ συμπαθητική, την Μιχαηλίδου, η οποία τότε που ήταν σε αυτό το Υπουργείο προωθούσε πάρα πολύ την αναδοχή αντί τη υιοθεσία. Πάρα πολύ. Το ήθελε. Έλεγε ότι είναι πολύ πιο βοηθητικό το να γίνουμε ανάδοχοι γιατί θέλει λιγότερα. Πράγματα, λιγότερη γραφειοκρατία και πολλά παιδιά φεύγουν ναι. από τα ιδρύματα. Ναι, υπάρχει βέβαια και ο ίσως φόβος σε αυτό το πλαίσιο το σύμφωνο συμβίωσης απαγόρεψε κάποια πράγματα για να στραφούμε στην αναδοχή. Λέω εγώ τώρα. Με ναι. το δικό μου το μυαλό. Πάμε στο δελτίο, λέω εγώ τώρα. Πάμε. Να, πάμε. Μπράβο στην Νικόλη Ελευθεριάδου, η οποία βάλει τα γυαλιά στους Έλληνες δημοσιογράφους, η οποία από το Σάββατο την αποκαλούσαν όλοι στα άρθρα τους η σύντροφος. Του Βεζένκοφ. Και όχι η Νικόλ. Και όχι η Νικόλ Ελευθεριάδου. Και τι ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Όχι, αλλά μπράβο τη που του βάζει τα γυαλιά και του λέει στα μούτρα, δεν με τιμά, με μειώνει αυτό που κάνετε. Εμείς το κάνουμε καθημερινά εδώ. Έπρεπε να το πει εδώ η Νικόλ. Α πούμε να το πει. Ότι είναι η Νικόλ Ελευθεριάδου. Το ξανακούσει, εντάξει, δεν μου κάνει τίποτα. Πολύ καλά. Ναι, αλλά λέει με μειώνει αυτό. Ο άλλο το εκμεταλλεύονται, άστο. Άλλο το εκμεταλλεύονται. Α, ναι. Φυσικά, καριέρες χτίζουν, influencer κτλ. Μπράβο, Άγρι, μπράβο, Σμαράγδα. Μέχρι την πρόκληση αυτά τα μπράβο, έτσι. Μετά την Πέμπτη θα γίνουν περισσότερα, αλλιώς. Να χαθούμε λίγο. Άρης Παναγιωτίδης, πανέτοιμος για δελτίο ειδήσεων. Τίτλους επικαιρότητας. Αμέσως μετά το διαφημιστικό εδώ, στη ροή της εκπομπής, στο Μετρόπολης, τρεις λαλούν από τις 6. Ξεκινήσουμε. Τα λεπτά είναι μόλις 9 μετά τις 7. Καλή σας μέρα. Ακόμη δεν έχουμε βάλει κίνηση σε κανένα δεκάλεπτο περίπου. Ξεκινά καθημερινά η περιπέτειά μας λόγω των εργασιών του flyover με πολλή γκρίνια, πολλά παράπονα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής συνεχίζεται αυτή η ιστορία.
έχουμε αλλάξει λίγο τη διευθέτηση των κόνων στο Παπαγεωργίου στην κατεύθυνση, με κατεύθυνση δυτικά. Έχει αναπνεύσει λίγο εκείνο το τελευταίο κομμάτι γιατί ήταν σφιχτό. Αλλάζει γενικώς, διευθετείται η περιφερειακή, νομίζω θα κρατήσει άλλες μία εβδομάδα, δύο, η διευθέτηση στο υπόλοιπα κομμάτια μέχρι και την έξοδο για Πανόραμα. Μέχρι να δούμε την τελική μορφή που θα έχουν αυτές οι τέσσερις λωρίδες, δύο από τη μία μεριά και δύο από την άλλη. Στριμωγμένα θα είμαστε, αλλά τουλάχιστον μένουν είμαστε, δύο λωρίδες. Τώρα τρεις ήταν. Γίνανε οι τρεις, οι έξι γίνανε τέσσερις. Όσο να είναι, ο όγκος των οχημάτων συμπυκνώνεται. Συμπυκνώνεται. Ναι, ναι. Μαζί μας είναι η Fibran, μην ξεχνάτε, κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Με την δωρεάν γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης, όλες οι απορίες σας σχετικά με την θερμομόνωση, την πυροπροστασία και την ηχομόνωση της κατοικίας σας, στο 811-90.000, είπαμε, είναι δωρεάν η γραμμή. Ή και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, www.fibran.gr. Προβληματισμένος σας βλέπω. Πολύ καλά είμαστε. Διαβάζατε τι, παραμύθι εκεί, τι διαβάζατε? Όχι, εγώ διάβαζα κάτι έτσι, δικό μου, όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Θα φανεί. Άστο, πώς το λένε αυτό που λέει. Άστο να πάει, άστο. Αφήνουμε, ρε παιδιά. Ανθρώπινα δράματα που δεν είναι να τα λέμε στην εκπομπή, ας πούμε. Μήπως ακούσατε χθες, παιδιά, το εκπληκτικό ξεκίνημα εκπομπής Ραπτόπουλου Κόκκινου στις 2.30 μετά το διάλειμμα? Όχι, μαγείρευα ξεκάθαρα. Πέφτει ο Ραπτόπουλος. Πέφτει, τι εννοείς πέφτει? Τι εννοείς πέφτει? Έπεσε. Δεν ξέρω αν έχω πιάσει το σκηνικό ακριβώς. Ακούστε τι χάνετε όσοι δεν ακούτε αυτή την εκπομπή. 2.30 ώρα έρχονται από το διάλειμμα, ανοίγει το μικρόφωνο ο Γρηγόρης για να πει καλησπέρα και τους χορηγούς. Και γίνεται, γίνεται ένας πανικός. Ο Γρηγόρης δεν μπορεί να πει από τα γέλια τον χορηγό. Εννοείται, τι να πει. Μα εκεί είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκαλίνης, αδελφόκατε ένα και πάνω κουβό της Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε. Περιμένετε. Μην γελάτε ακόμα. Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Μην τον έχω. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες. Ο Γρηγόρης βλέπει τώρα τον άλλο που ταλαιπωρείται κάτω. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει. Άρε Κώστα, σε ευχαριστούμε. 2-2 έχεις. Χωρίς να πει τίποτα, παιδιά, ο ραπ. Τελείωσε. Πάει ο χορηγός. Πάει ο Πετκανίτσας. Και μετά έπαιξα μουσική. Πάλι πάμε άλλη μια για τα γκρέμισε. Τι να πάμε, τα γκρέμισε όλα, Γρηγόρη, αλήθεια. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Δηλαδή όσοι χάνουμε αυτή την εκπομπή πραγματικά, λες τι άλλο θα γίνει? Δεν ξέρω. Έπος. Έπος και κανονικά. Έπος. Πώς μας ξέφυγε αυτό? Αφού παρακαλούσα να μπει στο αρχείο για να μπορέσω να το έχω σήμερα στην εκπομπή εδώ. Το μαγικό αυτό έξτρε. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Τι έχουμε να πούμε? Δείτε, ρε παιδιά, έναν τρόπο που βρήκε τύπος εδώ δικός μας Έλληνας, ναι, να κονομάει λεφτά. Οπα. Δεν ξέρω, το υπάρχει και το βιντεάκι. Έγινε τραγουδιστής στο metrosport.gr. Τρώει. Καλά, καλό. Αυτός μιλάμε ότι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε. Τεράστιο πρόβλημα. Ο νεαρός αυτός από την Καβάλα. Τεράστιο εδώ και πρόβλημα. Καιρό. Βάζει βιντεάκια στα μπορώ, οποία παιδιά, ξέρω, απλά δεν λέω τίποτα. Τρώει μεγάλες ποσότητες διαφόρων τροφών. Τώρα τι, και μιλάμε τώρα για πίτσες, για κοτόπουλα, για γύρι. Και εσείς βάλατε πέρτα να τον προστατεύσετε τώρα. Και μπορεί, λέει, παράλληλα, λέει, μπορεί να τον δει κανείς να πίνει μεγάλες ποσότητες χυμών και άλλων ροφημάτων. Ούτε πέρτα να τον προστατεύσει, ούτε τίποτα, αλλά. Αλλά. Βγάζει λεφτά από αυτό. Α, μας λες τι του κάνουμε κι εμείς. Όταν θα πάει στο νοσοκομείο. Με αυτά που έχει μαζέψει, να τα δώσει και να γίνει καλά. Πόσο θες να ζήσεις. Αυτό ακριβώς. Άμα θες να γεράσεις, ναι. Δεν το λέω. Άμα λες τι να το κάνω, δεν σαν το Ραπτόπουλο, δεν θέλω να γεράσω, κάντο. Οκ, εντάξει. Αλλά σου λέω, τι σκαρφίζεται ο κόσμος. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με τα TikTok. Και άντε αυτός τρώει, οι άλλοι που τον βλέπουν. Εμά. Δηλαδή τώρα, τι να κάνουμε τώρα, για να δούμε λίγο τον Κώστα να τρώει. Είναι δυνατόν. Τι θα φάει το παλικάρι σήμερα, ας πούμε? Πόσα κοτόπουλα. Έχει πρότυπα, παιδιά, παγκοσμίως. TikToker στην Τουρκία, έχει γίνει πασίγνωση σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Τον ξέρετε? Δεν ξέρω τι θα πει. Τρώει. Α, κι αυτός. Ναι, τρώει, ναι. Και μάλιστα έχει ένα τραγουδάκι συγκεκριμένο που χορεύει και με τις κοιλιές, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι πασίγνωστος. Αυτό θα ήταν ο χορός κοιλιάς. Ναι, ναι. Εντάξει, και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εδώ και χρόνια έχουν αυτούς τους διαγωνισμούς που πρέπει να καταναλώσουν. Φανταστείτε από 65 πόσο είναι. Ναι. Φανταστείτε ότι ο Ατζούν βάζει influencer, TikToker στο Survivor για να πάρει νούμερα. Δηλαδή δεν κάνουν κάτι αυτοί όλοι οι διάσημοι και οι άσημοι.
που μάλλον πηγαίνουν. Εγώ ούτε ένα επεισόδιο ποτέ στη ζωή μου του Survivor. Απλά γνωρίζω λίγο ότι πηγαίνουν εκεί διάσημοι κτλ. Οι οποίοι δεν τράβηξαν το καράβι, όπως η Αγγελική Λιάδη, από ό,τι είδα είναι και άλλοι, και αναγκάζεται να βάλει τώρα έναν TikToker Έλληνα, ο οποίος λέει θα ανεβάσει τα νούμερα. Δηλαδή πρέπει να μπει ο TikToker μέσα. Ναι. Γι' αυτό σας το λέω, για να ανεβούν τα νούμερα του Survivor. Άλλη πραγματικότητα, παιδιά. Άλλη πραγματικότητα. Και επειδή μιλήσαμε για. Ο Μπάμπης. Συγγνώμη. Εγώ. Πες. Υπενθύμησε λέει στο ζευγάρι με τα παιδάκια, λέει, που είπατε πριν, ότι είναι ιδιωτική υπάλληλη, όχι δημόσια. Ποιο ζευγάρι με ποια παιδάκια. Αυτά που πήγε ο Μητσοτάκης ένα σπίτι. Ότι είναι δημόσια. Γιατί είπαμε ότι είναι δημόσια. Α, μπράβο. Κάτι είπατε εκεί για τα Σκαραμαγκά γι' αυτό. Ναι, είπαμε ότι είχαν πάρει μέρος σε μια συζήτηση. Και είχαν μπει και οι δύο κιόλας στην εργασία του, δεν το είπε επίτηδες. Εντάξει, okay. Και ο Μπάμπης λέει, δείτε την ταινία The Brick Layer. Να υπενθυμίσω ότι παίζει η κόρη μου σε αυτή την ταινία. Και ένας φίλος μου, Γιάννης Βαρίνης. Ναι. Ο κτίστης γυρισμένη στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν το έκανα, παιδιά. Σε μια σκηνή, λέει, δείχνει ότι το μετρό λειτουργεί κανονικά. Είναι πολύ μπροστά. Προχώρησαν. Ρένι, είσαι πολύ μπροστά. Προχώ. Εμένα μου στέλνει ένα φίλο που πήγε στο μαγαζί, ο Σιδηρόπουλος. Ο Πέτρος μου στέλνει, ο Τόσιος. Πήγε στο μαγαζί του, μάλλον ο Σιδηρόπουλος, ο διαιτητής. Α, πήγε στο μαγαζί του, ο Σιδηρόπουλος. Ναι, ψωνίζει και μου λέει, έλα, λέει, έτοιμο τον έχω. Ποιο Νταμπάνοβιτς. Όλοι με τον Νταμπρόφσκι, ο άλλος. Εκεί στο. Με τον Νταμπράουσκα. Ο Νταμπράουσκα, στο Λιθουανικό το βγαίνει. Ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη, δεν ξέρω αν την είδατε. Εντάξει, είπε ότι. Να, στην Ελλάδα είσαι. Τι, πού να είσαι. Ναι. Λοιπόν. Μια μέρα σε αποθεώνουν, την άλλη μέρα. Γιατί και ο Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Ο Λιβάη Γκαρσία, λέω. Ο Αλμέιδα. Α. Έχει μια ισοπαλία με τον Άρη την προηγούμενη Τετάρτη. Έχει μια ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο του την Κυριακή. Ναι. Πες ότι αποκλείεται αύριο από τον Άρη και κάνει και μια στραβή την Κυριακή που έρχεται. Ξέρετε τι θα γίνει με τον Λιβάη Γκαρσία. Δεν χρειάζεται να σας πω. Με τον Αλμέιδα. Συγγνώμη, με τον Αλμέιδα. Κόλλησε με τον Λιβάη. Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύεις. Τα ίδια λέγαμε για τον Γιωβάνοβιτς. Ισχύει. Ότι έχει χάσει τα στηρίζουμε τον διαιτητή. Τον προπονητή. Ό,τι να είναι. Εσύ Λιβάη, εγώ διαιτητές. Ναι, ωραία. Στην Ελλάδα ζούμε, παιδιά. Λοιπόν, επειδή ζούμε στην Ελλάδα. Στο Επαρόδο, τώρα που επειδή το είπατε αυτό, μου ήρθε. Έβλεπα ένα στατιστικό. Έχει, λέει, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφεια από τον 99. Πολύ ωραία. Έτσι. Αφού γκρεμίστηκε. Να πούμε. Τώρα ακούς καλέ σαλόνι. Επειδή μιλάμε για Ελλάδα και για το έπος, έτσι, διάφορα έτσι, μαζεύονται στο μυαλό, ναι. Να πούμε ανακοίνωση τώρα, έτσι. Ανακοίνωση. Τρώμε συνεχώς ξύλο και μέτρα δεν λαμβάνονται. Οι συνάδελφοι στο νοσοκομείο Μεσολογγίου γίναμε για άλλη μια φορά σάκος του μπόξ για τους Ρωμά. Επανειλημμένος έχουμε φάει ξύλο. Έγινε ένα μαγικό σάκος του μπόξ, έγινε γιατρός από εξαγριωμένους συγκινήσεις ασθενείς στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Και όντως η καταγγελία είναι σοκαριστική από την ΠΟΕΔΗΝ, γιατί έχει επαναληφθεί. Είναι πολλαπλά τα περιστατικά βίας στο νοσολόγιο. Ναι. Γιατροί και νοσηλευτές δηλώνουν εντελώς απροστάτευτοι και ζητούν να θεσπιστούν νόμοι για την αυταπάγγελτη δίωξη των δραστών. Δηλαδή, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Τι να πω. Αλλά είναι έπος πώς ξεκινάει, έτσι. Τρώμε συνεχώς ξύλο και μέτρα δεν λαμβάνονται. Αυτό. Εμείς μπορεί να γελάμε. Τι κάνουμε, βάλουμε τώρα. Δηλαδή, φαντάζομαι εφημερία τώρα. Δεν έχει security το νοσοκομείο αυτό. Αυτό είπανε. Αλλά και τι να κάνουν, λέει, όταν άλλοι έρχονται οπλισμένοι και είναι 5-5-10-10. Εδώ οι αστυνομικοί δεν μπορούν. Πλάκα, κάνε πάει ο security με του Ρωμά. Τι πάει τώρα, κάνουμε Far West. Τρεχάτε ποδαράκια μου εδώ. Καλημέρα στον Πέτρο. Πού το έβλεπα το μήνυμα του Μάκη. Ο Μάκης, νάτος, να μας δουλεύει ο Κούλης και το συνάφι του, κακός είναι απάντημα. Ναι. Σαμαράδες, χατζηδάκηδες, βορίδες κλπ. Ναι. Πάει πολύ. Πρώτα με τα αρχαία. Άλλη... Τώρα με το όψιμο ενδιαφέρον για τα παιδιά, με τις περικοπές κρατικών δακπανών σε υγεία, πρόνοια, παιδεία, νηπιαγωγεία, σχολεία, μπλα μπλα μπλα. Τα έχει όλα. Να το παίζει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία προοδευτική. Υποτιμά, τους... λέει, την νοημοσύνη μας. Τους έσκησες. Στηριγμένη στην καθυστέρηση που υπάρχει σε μια εξαθλωμένη από την καπιταλιστική κρίση κοινωνία. Σπέρνουν ανέμους, σταθερίσουν θύελες. Εσύ γιατί κάνεις τον υποβολέα. Ναι, ρε, εσύ τώρα, τι σχολιασμοί είναι αυτοί. Η άποψη του Μάκη είναι. Φοβούμαι. Έλυσε σιωπή του άνθρωπος. Να μην μιλήσει. Φοβούμαι, παιδιά. Μόνο αυτά που θα γίνουν, που γίνονται. Η Ελενίτσα Καραχλέ. Καλά που ζούμε εμείς σε άλλο κόσμο. Είναι κάτω από τη φωτογραφία που έχει βάλει με την πινακίδα. Τι θέλει. Και λέει, να βάλει και τα φλά στα χέρια. Δεν έχει φλά. Δεν ξέρω. Δεν έχει το στόμα του φλά. Αυτό πρέπει να τράκαρε. Ναι, ρε, η και μηχανή, γιατί είναι λίγο τσαλακωμένη από πίσω. Πρέπει να το μάζεψαν από πίσω και για να βγει να κάνει τη δουλειά του το παιδί. Ή να έφυγε η μάσκα του από πίσω. Ναι, κάποιο λόγο. Κάτι, ναι. Και έβαλε την πινακίδα στην πλάτη, στην τσάντα. Αν δεν ξέρετε, είναι στην ανάρτησή μα αυτό. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σα πω τώρα από τα πρωινά που είχαμε και το ξέχασα. Είχαμε κάτι το.
Όχι, όχι, εντάξει, τα είπαμε αυτά για το Λιβάη και τα λοιπά, πώς θα παίξει αύριο. Ναι, μας λέει ο Πασχάλης. Α, ναι, το βρήκα, το βρήκα. Μας λέει ο Πασχάλης, ο γιατρός μας. Καλημέρα, Πασχάλη. Δεν πουλάει το ξύλο στους γιατρούς. Εάν όμως αντιδράσει ο γιατρός, εκεί να δεις πρωτοσέλιδα. Α, ναι. Γεγονός, σωστό, Πασχάλη. Σωστό. Πασχάλη, έχεις δίκιο. Είχα την είδηση νωρίς τώρα να την ακούσουν οι άνθρωποι μετά τις 7. Μούφα, απάτη η εξωγήινη στο Περού. Απάτη τελικά. Ναι, πέσαμε από τα σύννεφα. Όχι. Να σας θυμίσω όμως ότι το θέμα πήγε στο κοινοβούλιο εκεί. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Δηλαδή, τελικά, να πούμε λίγο, ήταν κακοφτιαγμένες κούκλες από έναν φαρσέρ, ο οποίος χρησιμοποίησε ανθρώπινα οστά, οστά από σκύλους, γάτες, νυχτερίδες, ποντίκια, διάφορα, συνέθεσε έναν, ας πούμε, σκελετό, έκανε κάποια όργανα, ναι. Πήρε εντόστια από κουνέλια, από ποντίκια κτλ. Τα έβαλε μέσα σε χαρτί πεπιεσμένο και έριξε μια κόλλα που τα πέτρωσε μετά. Έκατσε ο άνθρωπος και έκανε, ναι, όλα αυτά. Ναι, γνωστός φαρσέρ. Ο οποίος πιστεύει στους εξωγήινους. Και μπέρδεψε ολόκληρη κυβέρνηση, παιδιά, γιατί το θέμα, επαναλαμβάνω, πήγε στο κοινοβούλιο. Και πάλι κάποιοι πήγαν να μας πούνε, να μας πείσουν ότι κάναν και αξονικές τομογραφίες. Θυμάστε τι έγινε. Καλέ, με επιστήμονες. Ναι, αυτά... επιστήμονες, ασχολήθηκε η επιστημονική κοινότητα, που τελικά μάθαμε ότι είναι φάρσα. Είναι έπος, ακόμη ένα. Η δήλωση του γιατρού, ο οποίος λέει αυτή η κόλλα δεν υπήρχε στην προϊσπανική, ναι, περίοδο. Ανακαλύφθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκτός βέβαια αν εξωγήινοι έφεραν μαζί τους την κόλλα από άλλο πλανήτη. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ναι, αλλά πήγε το θέμα, επαναλαμβάνω, στο κοινοβούλιο. Ναι, και στο Μεξικό επίσης, όχι μόνο στο Περού. Ναι, στο Μεξικό. Χαμός. Στο Περού βρέθηκαν, ναι, η κυβέρνηση του Μεξικό της. Οι Μεξικανοί σου λέει, την άκουσαν όλοι εκεί πέρα. Σου λέει, πα και έρχεται ένα τουρίστα. Πλάκα κάνει, ξέρει πόσοι παλαβοί πιστεύουν στου εξωγήινου και θα πηγαίνανε και θα κατασκηνώνανε για κάνα μήνα. Στο Μεξικό δεν πα για τουρισμό. Πα, αλλά πα με προδιαγραφέ. Κανκούν. Εφτάνε κρίτη. Και στου εξωγήινου θα πιστεύει, στο Μεξικό δεν πιστεύει. Ναι, ναι, ναι. Έχουν, ρε παιδί μου, αυτά τα παρασυριστικά που τα φυλάνε. Ποια? Κανκούν. Πήγαινε εσύ. Εγώ έχω ακυρώσει ταξίδι. Χωρί μπράβου εκεί. Έχω ακυρώσει ταξίδι στο Μεξικό γιατί οι παραμονέ που ήταν να πάμε είχαν δολοφονήσει το γιο του πρωθυπουργού. Δεν ξέρω εγώ τι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ήταν καταπληκτικό. Όλοι για Μεξικό, αδερφέ μου. Σταμάτα. Λοιπόν. Καλημέρα στους τρεις πρωινούς ομορφόψυχους από αντίκτυπο του ΠΑΟΚ Psychic. Ο Κόγκ λέει ότι θα πάει στην Ιταλία και εγώ λέω ότι ας πάρει το αεροπλάνο από Αφρική κατευθείαν να τηλεφωνήσει. Η Ιταλία το ξέρει. Και τον Μαρκαντώνη να τον πάρει μαζί του και εμείς θα είμαστε μια χαρά. Φώτης φυσικά, χτυπάει, ναι, από ψυχικό. Έκανα τώρα Μαρκαντώνης. Ναι. Η Ιταλία δεν ξέρω να το ξέρει. Δεν ξέρω πώς κάνετε αυτά τα λάθη τύπου Κουαλιάτα, Μαρκαντώνιο. Εύκολο. Ξέρω, ο Μάρκος Αντώνιο φίλο πάρει να τηλέφωνο τον Πότο. Ενημερωτικά. Τι έκανε? Η Φλαμέγκο το θέλει ο Μάρκος Αντώνιο. Ενημερωτικά. Ναι. Ναι. Πάρτι. Ναι, γιατί είπαν ότι τώρα θα τελειώσει το σχολείο. Λέει, θα περισσότερες ώρες ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Και εμείς διαβάζουμε για κανένα δύο που τους θέλουμε, ξέρω εγώ. Αυτό το Γκάλσον που έχει ο Άρης. Ναι. Που θέλω να το δώσουμε τέλος πάντων. Το εξτρέμ που πήραμε από την Ιαπωνία. Μέσα σε μια εβδομάδα έχω διαβάσει 8 ομάδες τον θέλουν. Είδες. Ο Γκάλσον. Κανένας δεν παίρνει όμως. Είδες ο Γκάλσον. Είδες. Υπάρχει ενδιαφέρον πάντως. Ναι, πολύ μεγάλο. Χθες από την Νόρτζελαντ, πώς λέγεται αυτή τη. Νόρτζελαντ. Ναι. Τελευταία. Πολύ ωραία. Μεγάλο νορβηγικό πρωτάθλημα. Καλημέρα στον Γιώργο που μας έφερε να έχουμε μια καλή εκπομπή. Και στον έτερο Γιώργο, με διάθεση χιούμορ Γιώργο, θα το διαβάσω. Δηλαδή λέει ο Κασελάκης θα είναι ο πρώτος πολιτικός που θα μπορεί να πάει με τον σύζυγό του στο Άγιο Ορός. Καλημέρα. Κοίτα εδώ τώρα τι σκαρφή, τι σκέφτηκε. Αλήθεια μπορεί. Όχι. Πώς όχι. Τι, όχι, τι γράφει ταυτότητα. Τι γράφει. Ξέρω εγώ τι γράφει. Σύζυγος. Τι γράφει. Άρεν, θήλη, τι γράφει. Άρεν γράφει. Σίγουρα. Ναι. Ναι. Το ξέρετε. Έλα. Θα είναι το πρώτο ζευγάρι, παιδιά. Δεν έχει άδικο. Α, πάνε. Που τι θα είναι. Πάει στο Άγιο Όρος. Κακό είναι αυτό. Επίσημα, έτσι, γιατί αν επίσημα μπορεί να έχουν πάει, ναι, χιλιδιό. Δεν το ξέρω. Φαντάζεσαι να βγάλουν εκεί στο. Καμιά διαταγή, ξέρω εγώ. Ο γονέας ένα θα μπορεί να πάει. Ο δύο όχι. Έλα, εσύ Κώστα. Έλα, εσύ Κώστα. Ο δύο όχι. Δεν σας άρεσε να τα βουλεύω. Άσου, ημίχρονο διπλό τελικό. Τάζω. Καλημέρα, παιδιά. ναι, ρε φίλε. Ναι. Πάμε. Ήθελα να ρωτήσω, εσείς πιστεύετε, λέει, ότι ο Τιγράκος θα αφήσει το πρωτάθλημα να του ξεφύγει φέτος που συμπληρώνει 100 χρόνια η ΑΕΚ? Δεν νομίζω. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Και αν έχει και διεστραμμένο μυαλό, πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να βγάλει τον Ολυμπιακό πέμπτο και εκτός Ευρώπη. Ωραία, άρα λοιπόν. Ρε, τάζω. Άρα, η ΑΕΚ τα πρωταθλήματά της είναι πετειακά. Δηλαδή, πήρε πρωτάθλημα τη χρονιά που μπήκε στο νέο της γήπεδο. Θα πάρει δεύτερο πρωτάθλημα. Άρα, βλέπουμε πετίους και λέμε τώρα στην επέτειοτά θα πάει πρωτάθλημα. Εντάξει. Αν θα τα αφήσει, γιατί να τα αφήσει. Αν μπορεί να το πάρει. Λέει, παιδί μου, ότι ο Μελισανίδης έχει τα εργαλεία. Κόσια. Τα κόζια, μπράβο, το είπες πιο ωραία εσύ. Έχει τα κόζια για να το προσπαθήσει τουλάχιστον.
Τώρα, αν θα του βγει, είναι κάτι άλλο. Δεν θέλω καθόλου του Βαραγιάννη την Πέμπτη το πρωί να έρθει και να μας πει Νταμπάνο Βιτσέπο, πραγματικά. Ας πει ό,τι θέλει και προκληθήκαμε να χοροπηδάει, δεν έχω πρόβλημα. Πάει ο Άρης τελικό, καλά, το κοίτα, πήραμε και τέτοια. Αν εγώ θα Νταμπάνοβιτς... Άμα είναι αποκλειστό. Έτσι, καλύτερα να αποκλειστώ με 0-3 που λέει ο λόγος. Ναι, ρε φίλε. Παρά με πενάλτι έξω την περιοχή του Νταμπάνο. Θα συμφωνήσω 100% δηλαδή, μαζί σου. Τραβάμε τώρα τις ομάδες από τη διαδικασία. 100%. Έλεος. 100%. Κύριε Τίγρη, αφήστε λίγο ήσυχα τα πράγματα. Eye of the Tiger, τέλος. Αφήστε λίγο ήσυχα τα πράγματα. Δεν πειράζει, ας κερδίσει καμιά φορά και το outsider, δεν κακό. Καλό είναι. Σε άλλες χώρες, ας πούμε, τραβάει κόσμο στα γήπεδα. Τώρα που είπαμε outsider, να σα πω ότι μάλλον ο Ατρόμητος, γιατί το συζητήσαμε νωρίτερα που πάει με 7-8 αλλαγές. Εάν ο συμμετέχον στον τελικό έβγαινε στην Ευρώπη, δεν νομίζω ο Ατρόμητος να κάνει και άλλες ομάδες να το είχαν το κύπελλο παραπεταμένο. Ο συμμετέχον, τι εννοείς, αν είναι πρωταθλητής, ας πούμε, αυτός που. Ο συμμετέχον, πες ότι έπαιζε στο τελικό κυπέλλου ο Ατρόμητος με έναν από τους τέσσερις που παίρνουν τα εισιτήρια. Ναι. Σωστό. Ναι. Παλιά έπαιρνε ο Ατρόμητος το εισιτήριο. Σαν χαμένος. Ναι, έπαιρνε ο άλλος του κυπελούχος και ο άλλος έπαιρνε του συμμετέχον. Δεν ισχύει φέτος αυτό. Όχι, όχι. Από φέτος, έχει χρόνια που έχει καταργηθεί αυτό. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς, αλλά έχει καταργηθεί αυτό. Πολύ ωραία. Όποιος είναι στο τελικό, δεν πειράζει που είναι στο τελικό. Αν δεν έχει θέση εκλογή μου που λέμε, δεν πάει πουθενά. Δεν πάει στην Ευρώπη. Στο επικρατείας να μπει. Στο επικρατείας. Γι' αυτό και ο Άρης, ας πούμε, λέμε ότι για να βγει στην Ευρώπη μέσω του κυπέλου πρέπει να το κατακτήσει και να πάρει τη θέση του τέταρτου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Όποιος κι αν είναι. Λοιπόν, Βεζινάδικο μπήκε γη, μαδιά μου, βλέπω στη βούλα. Πόρε, φίλε, τι έγινε. Ευτυχώς έφυγαν σαν κύριοι, λέει, οι επιβάτες, παρά τις μεγάλες καταστροφές προκάλεσαν. Το Βεζινάδικο είναι σαν να έχει ανατιναχτεί, βεβαίως, αλλά αφού διθρυνούμε θύματα, πάλι καλά. Πάντως, έτσι, για τους παοξίδες που θέλουν λίγο να χαίρονται, ας μπουν στη σελίδα της UEFA να δούνε πάλι άλλη μία. Πες τα, Σμαράγδα μου, πες τα. Διάκριση. Μία της UEFA μετά από την νίκη που έκανε ο ΠΑΟΚ στον Μπας Γιάννενα. Όχι, για τη φόρμα που έχει ο ΠΑΟΚ γενικά. Είναι στη σελίδα του Europa Conference. Η σελίδα την προηγούμενη Δευτέρα δεν λειτουργούσε. Είχε 404 error. Ναι, όντως. Λέω. Κοίταξε. 2-1 error. Ο ΠΑΟΚ έφτασε τις 18 νίκες στα τελευταία 22 παιχνίδια, έτσι, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και πολλά το συγκλονιστικό είναι αυτό που είπατε χθες, ότι ο ΠΑΟΚ έχει 19 διαφορετικούς σκόρερ. Αυτό είναι στατιστικά, δηλαδή, δεν θυμάμαι άλλη χρονιά. Και εγώ δεν θυμάμαι. Στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον. Υπήρχε μια χρονιά που το θυμάμαι που λέγαμε ότι μόνο ο τερματοφύλακας, ρε φίλε, δεν σκόρερε φέτος. Και αυτοί που ήταν στον πάγκο, ας πούμε. Υπήρχε άλλη μια χρονιά. Είναι τσακαλάκια τα παιδιά, θα τη θυμηθούν, είμαι σίγουρη θα μας γράψουν. Έτσι που είχαμε πολλούς σκόρερ. Τώρα αν ήταν 18-19, άλλο. Αλλά είχαμε πάρα πολλούς. Τα βάζανε όλοι. Δεν το θυμάμαι. Οι άλλες ομάδες δηλαδή δεν έχουν τέτοια νούμερα. Δεν ξέρω. Γιατί το λέμε. Στατιστικά, ιστορικά. Όχι, φέτος. Κώστα, κοίτα να δεις. Α, φέτος όχι. Ανοίγει, φέτος το, όχι. Ανοίγει η βεντάλια. Δηλαδή, δεν θυμάμαι αυτόν τον Άρη. Θα τους μετρήσω αύριο. Κοίτα, ο Άρης, ναι, Μωρόν, για αιχμή του δόρατος. Σαβέριο 2. Μπαίνει ο Φαμπιάνος. Ο Σουλεϊμάνοφ, νομίζω. Σουλεϊμάνοφ, Μενέντες, ναι. Τζούρασεκ. Ο Ντουμπάτζος. Όχι. Είναι. Νταρίντας. Νταρίντα, βεβαίως. Καθίστε ρε, παιδιά. Καθίστε ρε, κατσίτε καλά. Κατσίτε καλά. Περιμένετε λιγάκι. Super League στατιστικά, ίσως. Τι κάνουμε. Έλα, εδώ πέρα. Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Μην αντιμετωπίζουμε, λέει, τα πράγματα με χλεβασμό, ανωτερότητος, έπαρση και άγνοια. Για ποιο θέμα, για τον ΠΑΟΚ που εντυπωσιάζει, ρε παιδί μου. Να μην έχουμε, λέει, να είμαστε ταπεινοί, λέει ο Γιάννης. Ολυμπιακός είναι. Okay. Ε? Όσο ταπεινότητα σου δίνει ένα στατιστικό. Ταπεινά το είπανε, μωρέ. Εντάξει. Δεν κάναμε κανένα πάρτι τώρα. Δεν καταλαβαίνουμε τον λόγο. Ωραία. Κυσέα σήμερα, σαρωτικές αλλαγές στην ελληνική αστυνομία. Πανηγυρίζουν οι αστυνομικοί, έχω την εντύπωση. Διότι ήταν λίγο χαλαρά τα πράγματα. Αυτό είναι το πέμπτο πέρασμα του κ. Σοχοίδη, το μεταξύ από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Νομίζω, τέταρτο, ναι, πέμπτο, ναι. Τώρα, ο Σοχοίδης θέλει να δοθεί έμφαση στις υπηρεσίες που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό το λέω για να τα ακούσουν και οι αστυνομικοί που ακούν την εκπομπή. Διότι χθες, προχθές αναρωτιόμουν να περνάω την πόλη συχνά μέσα έξω. Ναι, ναι, δεν βλέπω αστυνομία εγώ. Δεν θέλω να κρυφτώ τώρα. Η γυναίκα μου αστυνομικός είναι. Εγώ δεν βλέπω αστυνομία στον δρόμο. Ναι. Αυτό νομίζω είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Άμα μετρήσεις εντάξει πόσοι βγαίνουν και πόσοι είναι εκείνη την ώρα υπηρεσία, θα πεις δεν γίνεται να μην βλέπουμε αστυνομία στον δρόμο. Πώς αυτό θα σου λέγα τώρα. Εγώ μένω απέναντι από αστυνομικό τμήμα στην Πηλαία. Ναι, συνέχεια έρχονται παιδιά, φεύγουν με μηχανές, με υπηρεσιακά. Ναι, κάτι γίνεται και δεν ξέρω τώρα. Είναι λίγοι, πρέπει να βγουν περισσότεροι στον δρόμο και χρυσοκοίδη. Εγώ εκτιμώ ότι έχουν αυξηθεί τα αυτοκίνητα τα οποία είναι συμβατικά. Ναι. Ναι.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι η τροχέα όταν. Εγώ θέλω Δία, θέλω μηχανές, την... θέλω Δία, θέλω Δέλτα, να, θέλω να το παπάκια. Βλέπεις, να το βλέπεις. Ναι, να το βλέπω ναι. Και να ξέρω ότι μέσα σε τρία λεπτά μπορεί να φτάσει από το Βαρδάρι, ας πούμε, στο Μακεδονία Παλάς. Mm. Κατάλαβες, και να δράσει εκεί, να επιχειρήσει σε εκείνο το σημείο. Δεν θέλω ούτε περιπολικά που θα κολλήσουν στην συγκίνηση ούτε τίποτα. Θέλω ενίσχυση των ομάδων Δέλτα και Δία. Είναι μια αλήθεια ότι είχε κάνει μια έκθεση η τροχέα κανένα χρόνο πριν ξεκινήσουμε την ιστορία με το flyover. Ναι, ναι. Και είχε πει ότι θα χρειαστούμε πολλούς περισσότερους, δεν φτάνουν αυτοί ναι, που έχουμε όταν επίσης, θα αρχίσει το έργο. Η καινούργια ηγεσία λίγο να δει λίγο στα γραφεία, γιατί όταν πήγα κανένα δύο φορές στο Μέγαρο, πολύ κόσμο είχε. Ναι. Πάρα πολύ κόσμο στο Μέγαρο. Χρειάζονται τόσο πολύ να είναι μέσα. Ας πούμε, τόσο, δηλαδή, τα ΚΕΠ τα φτιάξαμε, τα τάξεις τα στρώσαμε, ξέρω εγώ τη γραφειοκρατία την πατάξαμε. Στην αστυνομία δεν ισχύει αυτό. Ακόμα έχουμε κόσμο που τρέχει με, με τη φακέλη που λέει και εδώ πέρα ένα. Ναι, Κώστα, αυτό το θέμα. Από όροφο σε όροφο. Να σου πω, εσύ πόσα χρόνια τα ακούς αυτό, δηλαδή. Εγώ τα ακούω, αλλά. Οι αποσπασμένοι που είναι κάπου. Αυτό λέω. Τι θα γίνει με τους αποσπασμένους, τι θα γίνει με αυτούς όλους που φυλάνε, ξέρω εγώ, κάποιους παραβατικούς, κάποιους δημοσιογράφους, κάποιους άλλους. Τι θα γίνει, δηλαδή. Να το ακούσει ο κ. Χρυσοχοίδης, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και είναι από την ελληνική κοινωνία. Θέλουμε την αστυνομία στο δρόμο. Γιατί ίσως έτσι φοβηθεί και ο μικροπαραβάτης. Να κλέψει μια λυσίδα από την Αριστοτέλους, να ορμήξει μια γιαγιά, ξέρω εγώ, στο Βαρδάρι, στη στάση, στο σταθμό κτλ. Ίσως αν ξέρει ότι θα τον πιάσουν στο δευτερόλεπτο. Τώρα, αν ξέρει ότι έχει 500 περιπολικά λειτουργία τα οποία θα φρακάρουν μέσα στην πόλη, εύκολα θα ορμήξει και ο παραβατικός, έτσι. Αλήθεια είναι. Ωραία, πάμε. Όταν δίνει εργαλεία, τα εκμεταλλεύονται έτσι, όλα. Έτσι, ενίσχυση θέλουμε, κύριε Χρυσοχοίδη, Δέλτα, τριπλασιασμό τη Δέλτα με τα παπάκια και διπλασιασμό τη Δία. Άιστα. Πριν πάμε καιρό, τι κάνει και ο καιρός σήμερα, μας ρωτάνε τα παιδιά δηλαδή γι' αυτό. Σήμερα άνοιξε. Το είπαμε. Άνοιξε. Αύριο φθινόπωρο. Ναι, άλλη την Παρασκευή χειμώνα. Ναι. Το είπαν οι μετεωρολόγοι. Θα ζήσουμε τρεις εποχές σε μία εβδομάδα από χθες. Καταπληκτικό. Άρα ωραίο. Τζάμπα μαλώναν. Είχαν όλοι δίκιο. Ποιοι μαλώναν. Δεν μαλώναν οι μετεωρολόγοι. Για το προηγούμενο Σάββατο, ρε παιδί μου. Άντε πάμε, παράδειγμα σα πω, αδέρφια. Στοιχηθείτε. Πάμε. Yesterday my life was filled with rain and sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are bright and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Ηλιο φάνεια σήμερα. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι καλά στην περιφερειακή οδό. Σφίξαμε Κώστα. Ένα τέταρτο έχουμε σφίξει πάρα πολύ. Ειδικά τώρα στην εικόνα που έκανα ρεφρές πριν από ένα λεπτό δείχνει ότι στην κατεύθυνση προς δυτικά από το πανόραμα, από την έξοδο πανοράματος, η περιφερειακή είναι ποτηλιαρισμένη μέχρι την ανηφόρα και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Ανοίγει επάνω, δηλαδή εκεί στο Επταπύργιο κάπου, με κατεύθυνση δυτικά. Και από την άλλη πλευρά, με κατεύθυνση ανατολικά, λίγο πριν, δηλαδή στη συνένωση εσωτερικής και εξωτερικής, με κατεύθυνση ανατολικά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο Παπαγεωργίου, μέχρι και την ανηφόρα μετεώρων, συνεχίζει αμέσως μετά κάπου στις Οικές. Τελειώνει αυτό το θέμα και έχουμε φυσιολογική ροή τουλάχιστον. Δεν άφησες και τίποτα κάπου στις Οικές. Είναι άμπλα, και δηλαδή, από τις δύο μεριές, από Πανόραμα μέχρι Οικές και από την άλλη μεριά, από Παπαγεωργίου μέχρι Οικές. Πάει καλύτερα, ας πούμε. Oh, δεν πάει καλύτερα. Δεν η πάει. Όλγα είναι γεμάτη. Γεμάτη όμως για τα καλά, έτσι. Σήμερα είναι μπαμπάτσικα γεμάτη. Και ειδικά εκεί ανάληψη τέτοια, Αγία Τριάδα. Ναι, δύσκολη. Η Εγνατία σε λίγο καλύτερη φάση, καθώς μόνο τα δύο φανάρια στη Μαρτίου και στην Μπότσαρη είναι αυτά που δυσκολεύουν την κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Αυτή είναι η κίνησή μας σήμερα το πρωί, όπως κλασικά το τελευταίο μήνα, με ζητήματα στην περιφερειακή. Αυτά περίπου, να ξέρετε, γύρω στις 9. Κάπως χαλαρώνουν. Χαλαρώνουν, έτσι. Ναι, ναι, καλά, όταν φεύγουμε εγώ από το Μετρόπολης γύρω στις 12, δεν υπάρχει καθόλου κίνηση. Μετά κατεύθυνση. Πάλι 3-4 ώρα πρέπει να γίνεται. Μπράβο, εκείνη την ώρα είναι το άλλο ρεύμα εκείνο. Βγαίνει τώρα στα τελευταία νέα, ταρακουνήθηκαν λίγο οι φίλοι μας οι Αθηναίοι. Είχαμε έναν σεισμό στις 7:20 στο Κρανίδι, 4,7 ρίχτερ. Τα πήρε στο κρανίο. Το πήρε στο κρανίο το Κρανίδι, νοτιοδυτικά λέει του Κρανιδίου, και έγινε αισθητός, λέει, και στην Αθήνα.
Ναι. Είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, ίσως γι' αυτό κοστεί να ήταν αισθητός. Μπορεί. Ναι, μπορεί. Είχε μικρό εστιακό βάθος δηλαδή. Ναι. Με κατεύθυνση ανατολικά από το κέντρο είναι σούπερ. Δηλαδή από Νίκης, Μεγάλο Αλεξάνδρου. Εκεί υπάρχει και τροχιά. Ναι, δεν υπάρχει και ροή. Αυτό γιατί δεν επιλέγουμε όσοι πηγαίνουμε. Δηλαδή βλέπω λίγη κίνηση στα φανάρια στην. Πώς λέγεται, στη Σαλαμίνος. Που είναι η συνέχεια της Δωδεκανήσου, ας πούμε, προς τα κάτω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, στο λιμάνι. Εκείνο το φανάρι είχε μια 100 άτομα, 100 μέτρα, ας πούμε, ουρά. Είναι καλά από κάτω. Μέσα από την Νίκη είναι όλα πράσινα. Και από την Μεγάλο Αλεξάνδρου μπορείς να περάσεις την πόλη εύκολα για να βγεις προς Θέρμη ή οπουδήποτε ανατολικά. Καλημέρα στον Κώστα τον Ντίνη που κινείται. Καλημέρα σας. Λέει καλή εκπομπή, παιδιά, από περιοχή Αλυσίδα. Στο Αλυσίδα, ναι. Παπαναστασίου. Παπαναστασίου. Ναι. Καλημέρα από δροσερό Βασιλικό Χαλκίδα ο Τάσος. Εκτάκτως για αυτή την εβδομάδα έχω έρθει Χαλκίδα για κάποιες βάρδιες. Τη Δευτέρα επιστρέφω Κάριστο. Καλή συνέχεια, γεια παιδιά. Γεια σου, αγόρι, φίλια. Να είσαι καλά, ωραία, Χαλκίδα. Ο εθελοντής μας που πάει για ύπνο κουρασμένο. Ο Αχιλλέας από Στοχόλμη μας πάγωσε και σήμερα, λέει, μείον 16. Ξυπνήσαμε τώρα. Καλημέρα, Ασίλ. Καλημέρα, φίλε. Και θέλουμε, λέει ο Νίκος, αστυνομικούς για τροχαίες παραβάσεις, χωρίς να πρέπει ο πολίτης να τους καλέσει. Παρκάρισμα σε γωνία, σε ράμπες, σε διαβάσεις. Δηλαδή, τι λέει, λέει τώρα, πέρασες, φίλε αστυνομικέ, και είδες, ας πούμε, κάποιον πολίτη που είναι στραβωμένο. Γράψε εκείνη τη στιγμή. Μη σφυρίζεις κιόλας, εγώ σου πω. Ε, καλό. Πες, αδερφέ, τι έγινε εδώ. Όχι. Μη σφυρίζεις κιόλας, γράψε ένα παιδί μου. Γιατί σφυρίζουν, πήγε εσύ ποτέ, ας πούμε, στον Ντίσσελντορφ και πάρκαρες παράνομα και σφύριξε ο αστυνομικός για να σε προειδοποιήσει, να πάρεις αυτοκίνητο. Όχι. Τι να φτάσει, πούμε. Εγώ να σταματήσω. Από τη μία, δηλαδή, θέλετε να κάνουν η αστυνομία τη δουλειά τη και μετά αρχίζεται κάτι πρόλογο τύπου. Έλα τώρα ο Έλληνα 10 χρόνια κρίση, είναι δυνατόν το γράφει. Δεν γίνονται αυτά. Ή το μια ένα χαρά το γίνονται. Άλλο, το άλλο, το άλλο. Μια χαρά γίνονται. Μια χαρά. Νομίζω. Τώρα ψάχνω, διάβαζα ένα μήνυμα εδώ πέρα, το έχασα. Τι λέει ο Χρήστος εδώ. Επίσης λέει ο Σπάθος, ο Ραπτόπουλος, ο Κώστας, εσύ δηλαδή, ο Άρης, η Σμαράγδα που είπε ότι άξιζε την νίκη. Ο μόνος που θα διαφώνησε είναι μάλλον ο Μελισσανίδης που θα διδασκέδασε στον Αργυρό για ποικιλία. Δεν ξέρω αν κέρασε. Για ποιο παιχνίδι όμως λες, Χρήστο? Εκτός αν έχει παρα... Για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Α, την προηγούμενη Κυριακή. Τότε δεν κέρασε ο Μελισσανίδης. Το έκανε, ναι, πάρτι. Ε? Μάλλον, ναι. Okay, εντάξει. Γράφει όμως ένας Ολυμπιακός εδώ. Μεγαλύτερη επέτειος που δεν θα ξεχάσει ποτέ η ΑΕΚ είναι τα εγγένεια που τη έκανε Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός με τριάρα στην Παπαρίνα. Παπαρίζου. Και εγώ παπαρίζω να το ξέρεις πως το είπες. Ρε το Ελενάκι. Καλημέρα στο Χρήστο. Κλασικά από ασπρόμαυρη όρμα. Ωραίο λέει το Pulp Fiction, παιδιά. Αλλά έχει πιο δυνατές ταινίες το 90's, λέει, όπως το Hit με Ρόμπερτ Ντενίρο μας υπενθυμίζει και Αλ Πατσίνο. Και Βαλ Κίλμερ. Και Βαλ Κίλμερ. Καλημέρα από Μπορούσια μέχρι Γκλάντμπαχ με μείον 6 και χιόνι. Χιόνι, Γιαννάκη. Ναι, ναι, να αναφερθώ στη συνέντευξη Κασελάκη. Λέει, σε ερώτηση τη Ζαχαρέα, τι θα έκανε για την ακρίβεια, θα καταργούσε, λέει, το ΦΠΑ σε 0, λέει, στα βασικά προϊόντα. Κάτι που δεν γίνεται, του είπε η δημοσιογράφος, εμείς θα το κάνουμε, λέει. Σοβαρά μιλάς. Στέφανε. Η επόμενη ερώτηση, κυρία Ζαχαρέα, δεν ήταν με γρήγορα μαθηματικά ότι θα λείψουν, ας πούμε, και 3-4 δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό. Πού θα τα βρεις? Δεν κατάλαβα την ερώτηση τη Ζαχαρέα. Τι θα κάνατε για την ακρίβεια? Σε ποιον, στον Κασελάκη. Στον Κασελάκη. Α, και τι είπε ο Κασελάκη? Θα έριχνα, λέει, σε όλα τα βασικά αγαθά, στο μηδέν, το ΦΠΑ. Και δεν τον ρώτησε, λέει, η κυρία Ζαχαρέα. Και δεν τον ρώτησε μετά. Έτσι. Τα επόμενα, τα 4-5 δισεκατομμύρια που θα λείψουν, πού θα τα βρείτε? Ναι. Και ποια θα ήταν η απάντηση του Κασελάκη? Θα τα βρούμε. Στο Δέλτα Νητάφ. Νομίζω ότι στο οικονομικό. Στο Δέλτα Νητάφ, όχι, σου λέω την απάντηση, γιατί είναι υπέρ του Δέλτα Νητάφ ο Κασελάκης. Στο οικονομικό πεδίο είναι πάρα πολύ δυνατό ο Κασελάκης, οπότε θα απαντήσει. Είπε Δούνο του ο Κασελάκης. Είναι υπέρ του Δούνου του. Το λέει. Όχι, είναι τη σχολή του. Ε, παιδιά, στην Goldman Sachs δουλεύει το παιδί. Και επειδή δουλεύει στην Goldman Sachs. Καλά, δηλαδή τώρα ξαφνικά είναι επαναστάτε, δούλευαν στην Goldman Sachs. Οι συστημικοί δούλευαν. Που λατρεύουν τα Δέλτα Νητάφ, την Goldman Sachs, την JP Morgan. Εγώ δεν στα πω. Ξέρουμε κανέναν που χειρότερα, από όλους, δηλαδή, αυτούς τους να μην λατρεύουν Δέλτα Νητάφ και τα λοιπά. Α, όχι, όλοι το λατρεύουν. Mm. Σε περίπτωση δυσκολίας. Τι θα κάνεις, θα βγάλεις ομόλογα? Okay, αλλά τώρα τέλος πάντων. Κυρία Ζαχαρέα, τον αφήσατε λίγο χαλαρό το Στέφανο. Είναι στο, πιστεύω. Οι συζητήσεις στο πόδι. Γιατί λέμε. Οι συζητήσεις αυτές είναι πολύ ουσιώδεις για εμένα. Γιατί θα μπορούσε, από εκεί δεν μπορούσα να καταλάβω και ποιο είναι το σκοπός κάθε πολιτικού, κάθε κόμματος. Τι θα κάνεις αν λείψουν 5 δισεκατομμύρια? Γιατί δεν μας λες? Θα αυξήσεις δηλαδή τη φορολογία στους πλούσιους? Α, κάν το. Πες του το. Μόνο που θα το πεις. Καλά, υποθετική συζήτηση κάνουμε τώρα. Κάνουμε, ρε παιδί μου, αλλά κάποια στιγμή και αυτή η συζήτηση υποθετικά πρέπει να προχωράει.
Καλά, πού και να μην έτσι, ρωτήσει. Τι κάνει ένα κράτος, τι κάνει ένα κράτος όταν του λείπουν 5-6 δισεκατομμύρια. Πού πήγε ο Χαβιέ Μιλιέ. Κάνει ένα κεφαλαίο στο τραπεζών. Ο Χαβιέ Μιλιέ, ο επαναστάτης της Αργεντινής, πήγε στο Δέλτα Νιτάφ, πήρε 4,7 δις για να επιβιώσει μισθού. Εμείς δεν είμαστε εδώ οικονομολόγοι. Τώρα τελευταία δεν ακούγεται. Αλλά παρ' όλα αυτά, επειδή ο κύριος Κασελάκης στόχει, νομίζω ότι θα ήταν εύκολη η απάντηση. Θα μπορούσε να πει ότι από τους τζίρους. Από την. Θα μπορούσε να πει τώρα είναι άλλο θέμα. Από εντάξει, την αγοραστική δυνατότητα πλέον που θα έχουν οι πολίτες. Δηλαδή μπορούσε να πει και δύο, δεν ξέρω. Αφού θα έχει μηδέν έσοδα. Αφού θα μηδενίσει το ΦΠΑ. Θα μηδενίσει το ΦΠΑ, σου λέει, αλλά θα αυξήσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Αυτό δεν αυξάνει τα έσοδα του κράτους. Μπορεί να φορολογήσει κάτι άλλο. Αυτό θέλω να σου πω. Α μα πει τι. Αυτό σου λέω κι εγώ, γιατί ξέρω τι θα πει. Θα φορολογήσει. Κάποτε τα είπε ο Μιλιός, ο Γιάννης, ο Κυριάννης, από την Κρήτη. Δεν ξέρω τι θέλει. Και τα είπε. Είπε θα φορολογήσουμε τις 500 πιο πλούσιες εταιρείες στην Ελλάδα. Ήδη όταν τελείωνε την πρότασή του, οι 250 φτιάχνανε μητρό στην Βουλγαρία. Καλά, καλά. Έλα, σημαίνει, παιδιά, δηλαδή, επειδή έβαλε τώρα Μητσοτάκη. Ωραία, δηλαδή, πει θα πατάξω την εσχροκέρδη. Πρόστιμο σε 10 εταιρείες, πρέπει άλλες 30 να φύγουν. Όχι, τώρα, αλλά να μην λέμε ανοησίες και αφέλειες στον ελληνικό λαό, τύπου θα μειώσω το ΦΠΑ στο 0. Να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι αυτό δεν γίνεται. Και όποιος το έκανε, βλέπει την Ισπανία, δες λίγο τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω. Άλλη η πολιτική της Ισπανίας, άλλη χώρα η Ισπανία. Okay. Έτσι. Αν νομίζετε δεν ξέρω, με τα δεξιά δεν προχωράμε. Άμα δεν πατάξουμε και την εσχροκέρδη, δεν πάμε πουθενά επίσης. Δεν προχωράμε. Άλλο το ένα, άλλο το. Γιάννης, καλημέρα από Τούρκου. Στη Φιλανδία. Στο δελτίο σας. Ναι. Μπορεί να το είπαμε στο πρώτο δελτίο εκεί που κοιμόμασταν. Ότι ο ατρόμητος παίζει αύριο, αλλά δεν παίζει αύριο. Παίζει σήμερα, ναι, το είπαμε κανονικά στο δελτίο. Τι λέει εδώ ο Δημήτρης. Α, αυτό το διαβάσαμε για την υιοθεσία. Έχει και άλλα μηνύματα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ναι. Κάθε μέρα έχει, να σας πω την αλήθεια. Με διαφωνούντες και με πολύ λίγο πιο φιλικούς. Καλημέρα στον Αστέρι από Φιλαδέλφια, Πενσιλβάνια. Με χιόνια και κρύο. Και εκεί, στη Πενσιλβάνια. My location, winter weather. Χαμός γίνεται, παιδιά, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολικές δημοκρασίες, να μην γκρινιάζουμε καθόλου. Ξέρεις τι που λέμε εμείς ότι θα έχουμε χειμώνα. Πώς ζουν δεν ξέρω. Λοιπόν, να, αυτή είναι η έρευνα του Sky που μας πόσταραν πρωί-πρωί. Νομίζω ο Κώστας από την Πρέσια που είπε το Sky. Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία για φθηνότερα ψώνια, παιδιά. Χρόνια, παιδιά, ήταν. Δηλαδή τώρα πηγαίναμε. Όταν λες. Δηλαδή φέτος πάμε στη Βουλγαρία και στη. Αναλόγως το πώς πάει η αγορά. Ναι. Δηλαδή, μειώνονται ή αυξάνονται. Λέει ο άλλος, τι να μας λέει τώρα, ότι ξεκινάει όλο την Πάτρα να πάει στη Βουλγαρία. Για φθηνότερα ψώνια. Για τη Βόρεια Ελλάδα, ρε, σε λέμε. Α, για τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί πάντα για τη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ δεν πήγα ποτέ για φθηνότερα ψώνια. Και στη Βόρεια Μακεδονία και στη Βουλγαρία. Τρεις είμαστε εδώ στην εκπομπή. Έχετε κανένα στο περιβάλλον. Να ξεκινήσω τώρα. Ναι, έχω. Έχεις που πάει από εδώ. Έχω συνάδελφο, ναι. Τι έχει, με τι πάει. Πετώντας. Δηλαδή έξοδα το φθηνότερο. Και βάζει και βενζίνη εκεί πέρα, πιο φθηνή. Μπρος πίσω, δεν είναι. Φουλάρι. Αυτό ακριβώς. Και πάει για ψώνια εκεί. Ξέρω 5-6 εγώ που πηγαίνουμε για τα δόντια του εκεί. Για ψώνια δεν ξέρω. Δηλαδή στο δικό μου περιβάλλον, φουρότσες για τα δικά μας περιβάλλοντα. Πηγαίνουμε. Η αλήθεια είναι ότι στην πρώτη πόλη που μπαίνεις, με το που μπαίνει στα σύνορα, η πρώτη πόλη του οποίου ξεχνάω κιόλας και το όνομα. Το Πετρίτσι. Είναι όχι στη Βουλγαρία, στην Μακεδονία. Είναι όλες σχεδόν μπράβο οι πινακίδες στα ελληνικά. Δεν έχεις να δυσκολευτείς να βρεις κάτι. Εκεί είναι και οι τζογαδόροι. Για το καζίνο, ο Κώστα εκεί στην Πρέσια γράφει τίποτα εφημερίδα. Ναι, είναι και ζουγαδόρη. Δεν γράφει τίποτα, ρε παιδί μου. Όλοι ψωνίζουν, κανένα δεν παίζει. Εσύ, έκανε έρευνα το Sky. Φιλητιακό. Είναι στην επικαιρότητα ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ στη Βόρεια Ελλάδα το ποσοστό των ανθρώπων που περνάνε τα σύνορα. Και πηγαίνω, ναι. Πάει και μιλητό, ξέρεις αυτό. Είχαμε αυξήσει τις συντάξεις. Φλαράκι, εγώ πήγα το και το και το και το. Αυξήσει τις συντάξεις, αύξηση του τζίρου στο καζίνο στα Σκόπια. 20 ευρώ που πήραν οι άνθρωποι πήραν και τα βάζουν τώρα. Όχι, τα αφήσουν. Έχει πάει ποτέ σε καζίνο. Αυτοί που παίζουν θα παίξουν. Δώσε λίγο μια εικόνα από καζίνο. Πώ είναι η συνταξιούχη με στο καζίνο. Μεγάλο ποσοστό στα φρουτάκια. Είναι 8 στου 10. Στα φρουτάκια. Δεν ξέρω αν είναι, πάντως στα φρουτάκια ειδικά. Α, οι γιατί δεν είχε εικόνα ο Άρης γι' αυτό. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάει. Αλλά δεν έχει να κάνει με τις συντάξεις και τις αυξήσεις. Αυτοί που παίζουν, παίζουν. Ψάχνουμε τις εξηγήσεις. Βάλτε και αυτό μέσα. Καλά, τώρα αυτό που πάει στο καζίνο προφανώς έχει ένα θέμα για να πάει στο καζίνο. Προφανώς. Ή καθόλου και θέλει να περάσει καλά. Έχει 30 ευρώ και λέει θα παίξω 30 ευρώ μόνο. Ο Χρήστος λέει καλημέρα με χαμόγελα. Θα ήθελα όλα τα κόμματα να κόπτονται για να μπορεί η οικογένεια, η κλασική, η παλιακή όπως θέλετε λέει τη λέτε. Να γεννήσει τρίτο και τέταρτο παιδί και να το μεγαλώνει με αξιοπρέπεια. Είναι ένα κομμάτι που όμως είναι χώρια αυτό, Χρήστο. Όλοι θα το θέλαμε. Ειδικά με το δημογραφικό που αντιμετωπίζουμε. Το να δίνονται κίνητρα στα νέα ζευγάρια για παραπάνω από δύο παιδιά. Εδώ ένα και με το ζόρι τώρα τα τελευταία χρόνια. Τι κίνητρα.
κίνητρα. Να υπάρχει κράτος πρόνοιας, εσύ, Κωστή. Δεν μπορείς να τα μεγαλώσεις τα παιδιά. Δεν καλά, όταν μιλάς για υποκινητικότητα και ότι μειώνεται ο πληθυσμός και κτλ. Οι άνθρωποι έχουν 3-4 παιδιά. Δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουν μια άλλη μεταχείριση από το ελληνικό κράτος. Βασικά, να σου πω κάτι. Ακόμα και οικονομική δυνατότητα καλή να έχεις. Μιλάμε πάντα για αστούς. Δεν πάω πιο πάνω σε πολύ καλά οικονομικά. Είναι τα θέματα του ότι δεν υπάρχουν πολλές δομές να εξυπηρετήσουν, να βοηθήσουν για να πας να εργαστείς, έτσι. Με αυτή τη λογική το λέω. Και δεν έχουν όλα τα ζευγάρια παππούδες να τους δεσμεύουν και να τους ξανακάνουν γονείς του και από την αρχή. Γι' αυτό πάρα πολλές οικογένειες μένουν στο ένα παιδί. Έτσι απλά. Γιατί θεωρούν ότι με το ένα παιδί θα μπορέσεις ίσως να επανέρχεσαι πιο γρήγορα. Θα μπορεί να του δοθούν καλύτερες ευκαιρίες, να πας σε ένα καλύτερο σχολείο ίσως, να μην μοιραστούν τα έξοδα. Ας το δούμε λίγο πιο global, ας μην το δούμε εγωιστικά σαν Έλληνες μόνο. Καλά, εμείς για εμάς έχει ο πλανήτης πόρους για να μπορέσει να θρέψει, ας πούμε. Να μην γεννήσουμε τότε. Να... Όχι, εγώ ρωτάω. Ο πλανήτης έχει πόρους για να μπορεί να θρέψει 15 δισεκατομμύρια κόσμο. Είμαστε 8. Άμα κοιτάξει τα σκουπίδια του πλανήτη, προφανώς θα έχει. Θα έχει, λες. Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Σκουπίδια δεν πετάνε όλοι. Στην Αφρική μπορεί και να μην έχει σκουπίδια. Αυτό ακριβώς λέω, γιατί δεν έχουν να φάνε οι άνθρωποι. Ναι. Εδώ όμως στους πολιτισμένους, στους δυτικούς, στον δυτικό κόσμο, θεωρώ ότι η τόνη σκουπιδιών καθημερινά έτσι, που ρίχνουμε όλοι στα σπίτια μας, νομίζω θα μπορούσαν να θρέψουν. Καλά, δεν υπάρχει ένας πλούτος όμως, ο οποίος σου επιτρέπει να αγοράζεις αγαθά παραπάνω για να πετάς. Καταλαβαίνεις. Ναι, κάποτε, κάποτε. Ορίστε, κάποτε. Κάποτε, ναι. Κάποτε. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Κάποτε, ναι. Τώρα δεν έχει τα τρία. Καλά, δεν μιλάμε. Είπα να απλώσουμε. Η απλαδούρα αυτή που είχαμε πια παλαιότερα. Φέρετε κλά πατάτες και κλά πορτοκάλια. Και... Εντάξει, ναι. Αυτό... Είναι λίγο χλωμά τα πράγματα τώρα. Εγώ πάντως την ερώτηση την διατυπώνω συνεχώς. Μπορεί ο πλανήτης έχει πόρους για να μας στρέψει όλους, να γίνουμε 15 δισεκατομμύρια. Πώς πρέπει να συζητήσουμε λίγο πιο σοβαρά. Καλά, ναι, κάποια στιγμή το φρενάρισμα της ανάπτυξης αυτή. Υπήρξαν κυλήσεις. Με τη λογική που το λες εσύ δηλαδή. Ναι. Και έτσι όπως. Μπράβο, πολύ καλά το πήγες για Κίνα. Κίνα, Ινδία. Τι θα κάνουμε τώρα. Εμείς εδώ λέμε ότι. Εμείς να πεθάνουμε και να βγουν οι Ασιάτες. Εγώ δεν είπα να πεθάνει κανένα. Ρωτάω μόνο αν ο πλανήτης έχει πόρους. Καλά, η Ελλάδα λοιπόν που έχει. Η απάντηση προφανώς δεν την πάρω τώρα από την εκπομπή. Καλά, αλλά σας βάζω και ένα προβληματισμό. Μπορούμε όλοι να εθραφούμε. Η Ελλάδα προφανώς έχει πόρους όμως για τους δικούς τους πολίτες. Βλέπει τους Έλληνες πολίτες να μειώνονται. Και ότι υπάρχει υπογεννητικότητα. Ναι. Και σε 30 χρόνια θα είμαστε πραγματικά ένα κράτος γερόντων. Τώρα να μην το δούμε αυτό το πράγμα. Να το δούμε. Να μην δίνονται κάποια κίνητρα έξτρα στις οικογένειες. Στις μητέρες ειδικά, ας πούμε. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Παιδιά, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο. Εδώ δεν υπάρχουν κίνητρα για δύο παιδιά. Τώρα τι να συζητάμε. Κανένα κίνητρο. Δεν υπάρχει. Μα καταρχάς από την κρίση και μόνο που βγήκαμε, σκεφτείτε ότι μόνοι μας τα λέγαμε εδώ. Με τις έρευνες που βγαίνουν ότι τα παιδιά αφήνουν τα σπίτια τους από 30 Εμένα χρονών. Είναι λίγο σκληρή άποψη με αυτό το θέμα. Από 35 και δεν ξέρω εγώ τι. Οι μισθοί που παίρνουν δεν φτάνουν. Όχι για να πληρώσουν νίκη και να κρατήσουν νοικοκυριό. Πού να μπει στη διαδικασία για παιδιά. Στο Λουξεμβούργο που είναι πρώτο στην Ευρώπη σε μισθούς. Κάνουν από 4 παιδιά. Τώρα μου στέλνουν εδώ πέρα την κατάταξη του ευρωπαϊκού πλούτου. Ναι, υπάρχουν και άλλοι. Το 2023. Του στο Λουξεμβούργο κάνουν από μισό παιδί. Και είναι οι πιο πλούσιοι. Για εξήγησε μου λίγο. Η Ευρώπη συρρυκνώνεται. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Ναι, για ποιο λόγο οι Λουξεμβούργοι που έχουν τα μέσα, που λέγατε εδώ και τα κίνητρα. Έχουν πρόβλημα. Κάνουν από μισό παιδί. Έχουν πρόβλημα, ένα παιδί έχουν μέσο όρο. Ναι, υπάρχουν λέμε και άλλοι λόγοι. Κάνουν από ένα παιδί, λέμε. Ναι, οι γυναίκες δεν τεκνοποιούν πλέον τόσο. Μικρές, κυνηγάνε καριέρες, βλέπεις ότι παντρεύονται σε ηλικίες 35 και, εμείς αυτό. Και κάτι, δεν προλαβαίνεις και βιολογικά μετά να μπεις σε μια διαδικασία για 2, 3 και 4 παιδιά. Ναι. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Ο καθένας έχουμε γίνει ατομιστές, παρτάκηδες, δεν μπαίνουμε εύκολα σε διαδικασία γάμου. Μόνοι σας, νομίζω απαντήσατε. Αλλά μιλάμε για την Ελλάδα. Σύμφωνα με μια. Εγώ ήθελα, είπα να το δω λίγο, όχι τόσο εγωιστικά. Εντάξει, για την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν κίνητρα. Τελείωσε. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Να σου πω κάτι σοβαρά τώρα, με όλο το σεβασμό, δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται στο Λουξεμβούργο. Γιατί αυτό το θέμα στην Ελλάδα τουλάχιστον υπάρχει τα τελευταία 15-20 χρόνια και σιγά σιγά αυξάνεται περισσότερο, γιατί υπάρχει και το πρόβλημα της γονιμότητας όλο και περισσότερο. Έτσι, πραγματικά εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται στο Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο και οπουδήποτε άλλο. Για την Ελλάδα μιλώντας, η ελληνική οικογένεια έχει δίκιο η Σμαράγδα και στο ένα παιδί σκέφτεσαι αν θα κάνεις δεύτερο παιδί, αν μπορείς να κάνεις, αν σηκώνεις οικονομικά κτλ. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι γεγονός αυτό. Ναι, το πράγμα. Δεν είναι κακό όμως ότι μπήκε στην λογική μας, διότι θυμάμαι και τη δεκαετία του 60 που δεν σε ενδιαφέρει. Έλεγε ο Θεός, μας έφερε το παιδί το 5ο, το 6ο, το 7ο. Δούλευε ένα στο σπίτι και μεγαλώναν και τα 5 φτωχικά. Κοίταξε, ήταν και άλλες κοινωνίες. Θέλανε χέρια ναι. για την αγροτιά τότε. Κάναν παιδιά. Παντάτε.
Έτσι κάνανε κανένα δύο κορίτσια και λέγανε πάμε για το αγόρι τώρα, γιατί ποιος θα πάρει την περιουσία, ποιος εκείνο, ποιος το άλλο. Ναι. Του βγαίνει το αλουνού τέσσερα κορίτσια. Και συνέχιζε για το γιο. Άλλες νοοτροπίες. Από τις 8.30 λοιπόν ως τις 2.30 στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών θα έχουμε διακοπή ρεύματος. Θα είναι στις οδούς Τσαρούχα, Κοντόσογλου, Χορτιάτη. Η κάθοδος, παιδιά, δεν είναι μικρή διακοπή, θα είναι 2-3 ώρες περίπου. Έχετε το νου σας, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΔΕ. Υπάρχουν δύο αγνώμενοι στο... ναι. Από το Πλουτοχώρι. Αυτόπτης Μάρτυρας ενημερώνει ότι είδε το αυτοκίνητο να το παρασύρει ένας χήμαρος. Πήγαν να περάσουν από χήμαρο, ναι, οι άνθρωποι. Δύο μέσα. Από χθες το βράδυ, τέσσερις δίτες. Βλέπω εδώ τέσσερα άτομα της ΕΜΑΚ. Τέσσερις δίτες της μονάδας. Είναι καμιά εικοσαριά που οι οποίοι ψάχνουν. Στο σημείο είναι και ασθενοφόρα, είναι συγγενείς του ζευγαριού. Ζευγάρι είναι. Ναι, ζευγάρι είναι. Ζευγάρι είναι. Ένα ζευγάρι ήταν ζευγάρι. Στο αυτοκίνητο και ήθελε να περάσει φουσκωμένο χήμαρο, δυστυχώς. Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Δεν ξέρω και πώς θα την πω αυτή την είδηση. Την έχω, την τριγυρίζω, θα την πω. Καλά, πες. Δεν σας ακούει κανένας. Με τον. Ναι, δεν μας ακούει κανείς, ευτυχώς. Με αυτό το τηλεφερά. Πήγε και παρέδωσε τις πίτσες και μπήκε μέσα στο σανσέρ. Να περιτώσει. Τι γέλιο ρίξαμε, δεν ήταν τηλεφερά. Τι φλασιά έφαγε. Δηλαδή, πραγματικά. Τον έφυγε και οι κάμερες κυκλοφορεί στην πολυκατοικία και τη στολίζει. Ναι, και είχαν πάρτι, ε. Μήπως επειδή τον βγάλαν στο κρύο. Έτσι είστε. Τι να πω. Θα σας πω εγώ τώρα. Ξέρω εγώ. Τι έπαθε τώρα ο άνθρωπος, θα πούμε. Άμα σου γυρίσει βίδα, ρε εσύ. Αλλά. Ή στο δρόμο. Το συγκεκριμένο δηλαδή είναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Να διερευνήσουμε αν δεν άντεχε ο άνθρωπος, θα τα κάνει πάνω του. Ο παιδί, αφού σου λέει πήγε τα στόλισε παντού. Δεν είναι μόνο αυτό. Τα στόλισε κανονικά. Κολοφωτιά. Τι να λέμε τώρα. Μπήκε χθες και το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, έτσι. Σωστά. Ναι, ναι. Χαιρετήσαμε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ εξ αρχής την ανακοίνωση Μητσοτάκη διευκόλυνση της συμμετοχής περισσότερων συμπολιτών μας στις εκλογικές διαδικασίες. Και με βάση αυτό θα πάει και στην Αμερική ο Κυριάκος Μητσοτάκης να το μιλήσει Πασόκ και στην Ομογένεια. Είναι υπέρ της επιστολικής ψήφου. Βεβαίως, τουλάχιστον για τους εκτός της επικράτειας εκλογής. Για τους εντός της επικράτειας είμαστε υπέρ της επιστολικής για αυτούς που πράγματι έχουν ένα αντικειμενικό κόλλημα. Ναι. Ήταν με φυσική παρουσία να πάνε. Ήταν απίθανη η δήλωση του Κώστα Γκιουλέκα που λέει ότι εγώ ήμουν υπέρ της, έτσι, του ψαξίματος των εκλογικών καταλόγων γενικότερα, έτσι, με βάση την επιστολική ψήφο, γιατί υπήρχαν ορισμένοι, λέει, οι οποίοι είχαν την ηλικία του Παύλου Μελά. Καλά, δεν θυμάστε που βλέπαμε κάτι νούμερα 115, 112 και πολύ πεθάνει, ναι, ναι, στο γέλιο. Ναι, ναι, ναι. Η ελληνική λύση, λέει, έχουμε επιφυλάξεις για την διαφάνεια της διαδικασίας. Η Νέα Αριστερά, η κυβέρνηση επιδιώκει, λέει, τον ασφικτικό έλεγχο της εκλογικής διαδικασίας. Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι τον gov.gr και να λες ότι η διαδικασία δεν είναι λάθος. Τρομερό. Είναι, για μένα αυτό είναι. Έκανα Βελόπουλος. Δεν μπορεί να λες. Δεν ξέρουμε αν ο κύριος Βελόπουλος εμπιστεύεται γενικά τον gov.gr. Ιντερνετ, η ελληνική λύση. Η Νέα Αριστερά, λέει, επιδιώκει, καταγγέλει η Νέα Αριστερά. Ο αγορητής Δημήτρης Τζαλακόπουλος, λέει, κατήγγειλε, ναι, κατήγγειλε την κυβέρνηση η οποία επιδιώκει τον ασφικτικό έλεγχο της εκλογικής διαδικασίας. Όπου να είναι αυτή. Η Νίκη, λέει, έβαλε ζητήματα νόθευσης της Λαϊκής Βούλησης και αυτή όπου να είναι. Προφανώς, άμα δεν ξέρεις πώς γίνεται, κυρία Στίγκα, πώς λέγεσαι. Έχω την εντύπωση, επειδή τώρα, ας πούμε, ναι, θα πάμε πιλωτικά, δηλαδή πιλωτικά με ποια λογική, ότι είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί. Εγώ. Α, η Νίκη, συγγνώμη, πήρε πιο κοντά είμαι στον κύριο Δρουλάκη που λέει: μην το βάλετε όλο, ρε παιδιά. Αφήστε να πάει και κανένα να ψηφίσει κανονικά, γιατί πώς θα βγάλουμε τα αποτελέσματα. Επειδή θα είναι η πρώτη φορά και σιγά σιγά να το βλέπουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, βήμα-βήμα. Τα αποτελέσματα με βολεύει, κύριε Δρουλάκη. Τα τελευταία χρόνια τα αποτελέσματα βγαίνουν 9,5 ώρα. Στις 12.30 μία τα ξημερώματα. Να έχουμε αντικειμενικούς λόγους. Έχουμε το 100%. Ας τα έχουμε και δύο μέρες μετά. Τώρα, επειδή. Ρε Σμαράγδα, να σου πω κάτι, έχει 40% αποχή. Αν η αποχή αυτή με την επιστολική ψήφο πέσει στο 30, α πούμε. Ναι, μαζί σου είμαι. Απλά, ναι, σου λέω, επειδή θα φτιάξω. Το κουκουέ δεν το είπα, παιδιά, γιατί το κουκουέ είπε. Το έχει όλα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Δηλαδή, ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι λέμε αυτό το πράγμα. Εμπιστευόμαστε, δηλαδή, η τεχνολογία. Έχει δίκιο Κώστας αυτό. Τώρα, να το δώσω. Έχει iBanking ο Βελόπουλος, αλλά να βλέπει τα λεφτά του στην Deutsche Bank. Από ό,τι μας είπε ο ίδιος. Αλλά δεν εμπιστεύεται η τεχνολογία. Εμπιστευόμαστε, δηλαδή, μια ιδιωτική εταιρεία. Να μας δίνει το αποτέλεσμα στις 9.30 ώρα το βράδυ και δεν εμπιστευόμαστε, ας πούμε, μια δημόσια εταιρεία η οποία θα στήσει αυτό το έργο τώρα, δηλαδή μην τρελαθούμε. Ρε παιδί μου, περίμενε λίγο. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος εκεί έξω όμως που αγχώνεται με αυτά. Ναι, βέβαια. Με το ανελέγχεται. Δεν τα ακούμε εδώ με τις ταυτότητες και σου λέει μας βάλανε τσιπάκι να μας τρελάνε. Ποιοι τα λέγανε, μόλι τώρα. Ποιοι τα λέγανε, ρε Σμαράγδα. Δεν τα λέγανε όμως. Ποιοι όμως.
αυτό το πάντα ποιοι θα είναι ποιοι. Άλλο κομμάτι. Α, όχι, μάκι, πολύ, πολύ βασικό κομμάτι. Είναι όμως λέγανε ότι είναι πολίτες. Αυτό είναι το θέμα. Καλά, πολίτες είναι. Ναι, ζούμε και εμείς μαζί τους. Και αυτοί είναι μαζί μας. Ναι. Κατάλαβες. Δεν πάμε τώρα πίσω στα μια σκοτάδια. Κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα. Ναι, για ενδεχόμενη ευρωπαϊκή επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα. Ναι. Με αργούς ρυθμούς λέει κινείται η Ευρώπη. Μας κατηγορούν ότι αργούμε να αρχίζει μπούμε. Αρχίζει και μας επηρεάζει πάρα πολύ αυτό, γιατί διαβάζοντας και το συγκεκριμένο άρθρο και κάποια άλλα, επηρεάζεται πάρα πολύ και το λιμάνι του Πειραιά από αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, έχουμε και εμείς, σαν χώρα, χασούρα μεγάλη από αυτό. Παρήγγειλα κάτι πριν από ένα μήνα. Ήταν λίγο πριν τις γιορτές. Ακόμα. Μου ήρθε μήνυμα, τώρα το είδα. Και μου έκανε εντύπωση γιατί ποιο λόγο δεν είχε έρθει το προϊόν από Ασία, το παρήγγειλα. Ναι. Και μου ήρθε μήνυμα πριν από 15 μέρες. Λόγω του. Ότι η τιμή που είχα αυτό έχει τριπλασιαστεί στην ουσία. Άρα... Αν θέλω ακόμη το προϊόν. Άκου τώρα, Ναι. Λόγω της κατάστασης. Λόγω της κατάστασης. Προφανώς έχουν αυξηθεί τα. Είχαμε και τσουτσουρούτσου, παιδιά. Είχαμε πάλι μια ανάφλεξη στις διπλωματικές σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ. Με τη σύλληψη. Δεν χαλάει αυτό. Ενός ποδοσφαιριστή, Ναι. Δεν χαλάει αυτό. Την αγάπη μου στον Αλέξη Ελευθεριάδη. Είναι τσακάλι μεγάλο. Τι είπε? Δεν σας νοιάζει. Α, έτσι. Το πάμε προσωπικά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάδε. Τι είπε? Μπορεί να θεώσει αυτά. Δεν τα λέω εγώ. Είμαι ταπεινός. Γεια σου, Άλεξ, τα φιλιά μου. Λοιπόν, ο Βαγγέλης όμως είναι Ολυμπιακός και από την Αθήνα, ο Κιωκάς φιλαράκι μου, και λέει: σε ένα σοβαρό κράτος, εμείς που έχουμε πληρώσει, λέει, ένα πολύ ακριβό διαρκείας, μου γράφει μέσα πόσα πλήρωσε ο Βαγγέλης, 1.700 για το Καραϊσκάκης, αλλά και για όλους τους φιλάθλους που πλήρωσαν ένα διαρκείας, όσο και να κάνει αυτό, η εκάστοτε ΠΑΕ ή το κράτος δεν θα έπρεπε να αποζημιώσει που δεν βλέπουμε τα παιχνίδια? Βαγγέλης Γκιώκας. Εννοείται. Ναι, το είχαμε βάλει εμείς αυτό το Σμαράγδα, αυτό το είπα από την πρώτη μέρα. Εννοείται. Εννοείται. Τώρα, αποζημίωση τι είναι? Να πάρουν υπέρ του ποσοστού που έχει πληρώσει. Ναι, να πάρουν υπέρ κάποια λεφτά και του χρόνου, ας πούμε, στο επόμενο διαρκεία σου να έχει μια σοβαρότερη έκπτωση. Ναι, καλό αυτό. Ή να επιστραφεί, να επιστραφεί επί του ποσοστού. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πόσα παιχνίδια έχασε, 15, για πόσα πλήρωσε, για 40. Θα βρεθούν τα 15, ένα ποσοστιαίο. Αυτό είναι το δίκαιο. Ή να περάσει την ανανέωση, να την κάνει. Αυτό λέω, ή στην ανανέωση. Κάπως όμως θα έπρεπε να τελειώσει αυτό το πράγμα. Πριν δώσω τον λόγο στον Άρη Παναγιώτη, να σας πω ότι μαζί μας ήταν και η Φιμπραν. Μάλιστα με δύο κορυφαία μονωτικά υλικά, τα οποία παράγονται στη χώρα μας. Και με όλα τα προϊόντα ξηρασδόμησης, τα οποία παράγει η Φιμπραν, στα 9 εργοστάσια που διαθέτει στην Ευρώπη. Είναι οι άνθρωποι της Φιμπραν οι πλέον αρμόδιοι για να απαντήσουν στα κρίσιμα ερωτήματα. Ποια είναι. Κυρίως τα κατάλληλα μονωτικά υλικά για το σπίτι μας, για τη θερμοπρόσωψή μας. Στο 811-90.000 δωρεάν η γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης και στο www.fibran.gr. Ο Ηλίας, θα τον διαβάσω το μήνυμά του. Καλημέρα, παιδιά. Πας για Εύγελ και βρίσκεις πιο πολλούς Έλληνες από τους Σκοπιανούς στα σούπερ μάρκετ και συμφέρει από όλες τις απόψεις. Εν τω μεταξύ, παρακάτω φωτό μου θύμισε ότι είχε γίνει με τους ανυποψίες τους επιβάτες στο τρένο που ήταν της Νέας Δημοκρατίας, παιδιά. Και έχει αυτή την εικόνα, 7 Πέμπτου του 2023. Και 15 Πρώτου του 2024 με αυτό το ζευγάρι που από πίσω έχει το Νέα Δημοκρατία σταθερά, τολμηρά μπροστά. Ναι, μωρέ, μη μασάτε από αυτά, μην τσιμπάτε. Όχι, θα πρέπει όμως ο Πρωθυπουργός να απαντήσει. Να απαντήσει οπωσδήποτε. Βέβαια θα πρέπει. Βέβαια, κύριε Μητσοτάκη. Θα πρέπει να είσαι, είτε δεν είσαι συνεφίλ, με όλα διάφορα δεν θα σε αφήσουν οι προσφορές του goldball.gr και κινηματογράφους Βακούρα και Μακεδονικών. Προλάβετε την είσοδο σε ειδική τιμή για όλες τις νέες ταινίες που προβάλλονται στους δύο ιστορικούς κινηματογράφους στο κέντρο της πόλης. Οι ανακαινισμένες αίθουσες με τα τελευταία συστήματα έχουν και εικόνα που προσφέρουν μια ξέχαστη κινηματογραφική εμπειρία. Μπείτε τώρα στο goldmall.gr και προλάβετε είσοδο στους κινηματογράφους Βακούρα και Μακεδονικών σε ειδική τιμή. Κύπελο και μπασκετάκι, ραπ και κουλ, κουλ και ραπ έρχονται, θα σας τα αναλύσουν. Πολύ ωραία, περάσαμε σήμερα. Ωραία ήταν, όντως. Αύριο. Νεράκι καλή πέρασε. Τύχη στον ΠΑΟΚ, εύχομαι σήμερα με την Τόφα, την τουρκική ομάδα. Είναι... Α, είπες πρώτα το αύριο και λέω κάτι, το αυτή μου κάτι δεν άκουσε. Αύριο, καλή τύχη στο ΠΑΟΚ. Καλή τύχη στο ΠΑΟΚ σήμερα με την Τόφα. Γεια σας, παιδιά. Καλή σας μέρα. Αν ακούει ο Σίμος το ΠΑΟΞΑΚΙ, το αφιερώσω μια στροφή από αγαπημένο Αλαμβέκα. Γεια σου, Σίμο. Yeah,